Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ και είμαστε και πάλι μαζί για να συμπληρώσουμε κατά κάποιον τρόπο το θέμα των προηγουμένων 3-4 εκπομπών. Από μια άλλη οπτική βέβαια, θα είδατε ίσως και από την προεξαγγελία του σταθμού μας το θέμα. Θυμάστε προφανώς ότι μιλήσαμε για τα νησιά, για διάφορα ωραία μέρη της πατρίδος, κυρίως θαλασσινά, πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και δείξαμε και πάρα πολλούς και πίνακες ζωγραφικής και όλα αυτά τα σχετικά. Σκέφτηκα λοιπόν να μιλήσουμε σήμερα για μια άλλη παράμετρο γύρω από το ίδιο θέμα. Ωραία ήταν τα νησιά τότε, μάλιστα δείξαμε και το πρώτο μικρό εμπόριο πώς γινόταν κτλ. Αλλά τα παλιότερα χρόνια πώς γινόταν η επικοινωνία αυτών των νησιών μεταξύ τους και με την υπηρετική Ελλάδα και κάποια στιγμή βέβαια, και με χώρες του εξωτερικού και κυρίως της Μεσογείου. Πώς γινόταν η επικοινωνία. Και νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, κυρίως ίσως για τους νεότερους εκ των τηλεθεατών. Γιατί σήμερα, όταν θέλουμε να πάμε κάπου, δεν σκεφτόμαστε ποτέ την δυσκολία ή το πώς θα πάμε κτλ. Θα κόψουμε ένα εισιτήριο, θα μπούμε σε ένα αυτά τα πελώρια, τα ποστάλια τα λεγόμενα και θα πάμε. Για κάποια χρόνια όμως πριν, και όχι πολύ μακρινά, δεν μιλάμε τώρα για την αρχαιότητα. Ήταν μια μεγάλη περιπέτεια το ταξίδι και εξαιτίας αυτού είναι και πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς γινόταν. Με αυτό λοιπόν θα ασχοληθούμε σήμερα. Είναι τόσο μεγάλο θέμα αυτό που δεν ξέρω κιόλας αν θα προλάβουμε το ολοκληρώσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει για να ολοκληρωθεί κάτι κάποια στιγμή πρέπει και να αρχίσει. Λοιπόν, και θα θυμάστε ίσως από παλιότερες εκπομπές, δεν θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, απλώς για να συνδεθούμε ότι το ταξίδι του ανθρώπου επάνω στο υδάτινο στοιχείο είναι μια εποπία και αυτό, ένα μεγάλο κατόρθωμα που κράτησε αιώνες ολόκληρους, πολλούς για να φτάσει στη σημερινή μορφή. Και μόνο να σας θυμίσω από εκείνες τις μεγάλες εκπομπές που κάναμε πριν λίγα χρόνια, μόνο να σας θυμίσω μια-δυο εικόνες για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε ακριβώς. Τα πρώτα παραδεδομένα σε σχήματα, σε πύληνα, αγγεία κτλ. Πλοία είναι περίπου αυτά σαν αυτό που θα δούμε τώρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλοίο, χάλκινο αυτό είναι βέβαια, ομοίωμα φυσικά πλοίου με επιβάτες, το οποίο βρέθηκε στα Ίσθμια, στο ιερό του Απόλλωνα, νομίζω στο ιερό του Ποσειδώνα φυσικά, όχι του Απόλλωνα, ένα πλοίο λοιπόν με επιβάτες, το οποίο το χαρακτηριστικό είναι αυτό που για αιώνες ολόκληρους, πολλούς αιώνες, ήταν η εικόνα της ναυσιπλοείας, δηλαδή δεν υπήρχε κατάστρωμα. Βλέπετε, οι επιβάτες κάθονταν στο πυθμένα, ας πούμε, του πλοίου. Δεν υπήρχε κατάστρωμα. Όπως, ένα ακόμα να δούμε για να επιβεβαιώσουμε από πού άρχισαν αυτές οι ιστορίες, κοιτάξτε και την επόμενη εικόνα, εδώ σε αυτήν την εικόνα, αυτό είναι πύληνο, τώρα φαίνεται βέβαια και από την φωτογραφία του, αυτό είναι πύληνο πλοιάριο 2.000 χρόνια, είναι δηλαδή, δεν χρονολογήθηκε με ακρίβεια φυσικά, είναι από το 2000, από το 2400 π.Χ. μέχρι το 2000, δηλαδή μέσα σε αυτά τα 200 χρόνια γινόταν η κίνηση με αυτά τα πλοιάρια και αμέσως μετά από αυτό, περνώντας αιώνες ολόκληρους, πηδώντας ολόκληρους αιώνες ναυπηγικής, το επόμενο, αφού περάσουμε όλους αυτούς τους αιώνες, είναι αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν λέω για εποπτεία της ανθρώπινης γνώσης σε σχέση με τη θάλασσα, με το υδάτινο αυτό στοιχείο, δεν είναι υπερβολικός όρος. Και γι' αυτό ίσως, κατά τη γνώμη μου βέβαια, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε όσο μπορούμε εγκύτερα αυτά τα πράγματα. Αυτό βέβαια είναι ένα κουραζερόπολο από τα πολλά τα σημερινά φυσικά που εκτελούν τους πλώες αυτού του τύπου. Ας πάρουμε αυτήν την εικόνα και ένα θέμα το οποίο δεν θα το συζητήσουμε τώρα γιατί είναι τεχνικό, παύλα, αρχαιολογικό, είναι το εξής. Τα σημερινά πλοία, και σε αυτό είχαμε πει πολλά πράγματα κάποτε, απλώς για να δείτε ένα σημείο, μια λεπτομέρεια. Τα σημερινά πλοία πια, τα μεγάλα, στα μέσα του αιώνα που πέρασε, φέρουν μια κατασκευή, δείτε λίγο, η οποία λέγεται, ας δούμε την επόμενη εικόνα, η οποία λέγεται Βολβός. Βλέπετε εδώ είναι η πλώρη του πλοίου, αυτό είναι άφορτο προφανώς και ο Βολβός ο μισός φαίνεται έξω. Δηλαδή
μια διάταξη στην πλώρη του πλοίου, στο κάτω μέρος αυτού που στην ναυτική ορολογία λέγεται κοράκι, αυτός είναι ο Βολβός λοιπόν, ο οποίος ωφελεί υδροδυναμικά την πορεία του πλοίου, δηλαδή διευκολύνει την μείωση της αντίστασης του νερού. Αυτό, προσέξτε τώρα, κάτι σημαντικό. Θα μου πείτε τώρα γιατί το λέμε αυτό και μάλιστα έτσι προλογικά ακόμα. Γιατί το λέμε αυτό? Επαναλαμβάνω ότι αυτό ήταν μια σπουδαία ναυπηγική σκέψη των μέσων, που και αργότερα, ποιων μέσων, γύρω από το 1970 δηλαδή άρχισαν να κατασκευάζουν τέτοια πλοία. Το 1970, τον 20ο αιώνα, άρχισαν να κατασκευάζονται πλοία με Βολβό. Ας πάρουμε την εικόνα και ας θυμηθούμε να παρακαλέσουμε τους τεχνικούς μας να γυρίσουμε στο δεύτερο πλοίο που είδαμε το 2000 π.Χ. Να, αν μπορούμε να γυρίσουμε. Κοιτάξτε τώρα, σε όλα τα κατασκευάσματα αυτά, πύληνα και μεταλλικά, υπάρχει αυτό το εξόγκωμα που βλέπετε μπροστά. Αυτό είναι Βολβός. Αυτό διευκολύνει την υδροδυναμική μείωση της αντίστασης του νερού. Αυτό που μετά από 20, ξέρω εγώ, 22 αιώνες, μετά από 22 αιώνες το ανακάλυψαν και το χρησιμοποίησαν οι ναυπηγοί, το ξέραν 2.500 χρόνια π.Χ. Μου φαίνεται εμένα καταπληκτικό αυτό, όταν δεν είχαν ανακαλύψει ακόμα, δεν είχαν σκεφτεί το κατάστρωμα, είχαν γνώσεις υδροδυναμικής που τις ξαναβρήκαμε μετά 22 αιώνες. Και εννοείται βλέποντας αυτό, ας πάρουμε την εικόνα, αφού το είδαμε και καταλάβαμε τι θέλω να σας πω, εννοείται ότι αυτός ο Βολβός δεν είναι η μύτη των αρχαίων πολεμικών πλοίων. Θυμάστε, οι Τριήρης, οι Πεντήρης και τα λοιπά, όλα εκείνα τα πολεμικά πλοία είχαν μια μύτη μπροστά για να εμβολίζουν, όπως και ο Ρωμαϊκός στόλος είχαν μια μύτη κατασκευαστικά για να εμβολίζουν το πλοίο πάνω στο οποίο επέπιπταν και να του κάνουν μια μεγάλη ρογμή και να βυθίζεται και εκτός των μαχών σώματος προς σώμα να βυθίζεται από αυτή τη ρογμή. Αυτό ήταν τελείως άλλο πράγμα, δεν ήταν Βολβός. Ήδη ήταν Βολβός με την έννοια τη υδροδυναμική. Και σκέφτομαι καμιά φορά, αυτό τώρα εν παρενθέση και αμέσως φεύγουμε, μένουμε πολλές φορές στο ανεξήγητο των πολύ μεγάλων έργων, των κολοσσέων. Ας πούμε είναι ανεξήγητο μέχρι σήμερα πώς φτιάχτηκαν οι πυραμίδες. Ως ανεξήγητο το πρόβλημα το ξέρουμε όλοι. Ακόμα τώρα ψάχνουν πώς μπόρεσαν και φτιάχτηκαν οι πυραμίδες αυτές. Ανεξήγητο ακόμα και σήμερα πώς φτιάχτηκε 22 αιώνες πριν το θέατρο της Επιδαύρου με την ακουστική αυτή, που στον 20ο αιώνα Γερμανοί μηχανικοί, αντιγράφοντας τα πάντα, σχεδιάζοντας τα πάντα, απολύτως όμοιο θέατρο έκαναν και δεν υπάρχει αυτή η ακουστική. Ή ακόμα και τώρα δεν κατάλαβε κανένας πώς κατασκευάστηκε ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Αυτά είναι τα πολύ γνωστά. Εάν όμως κάποιος, ψάχνοντας για οτιδήποτε, τα αρχεία τα παλιά ή οτιδήποτε τέλος πάντων, αν ένας λοιπόν ψάχνει κατά αυτόν τον τρόπο, θα πέσει απάνω σε εκατοντάδες αντικειμένων, η κατασκευή των οποίων ή η γνώση για την κατασκευή των οποίων φαίνεται ανεξήγητη. Δεν θα επεκταθούμε καθόλου τώρα, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα αυτό για την τεχνογνωσία, η τεχνολογία της αρχαιότητας, είναι τεράστιο θέμα, αλλά θα μείνουμε μόνο σε μια τυχαία τώρα, για ναυπηγικά έψαχνα και θυμήθηκα πάλι αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε λοιπόν Βολβό πλοίου 22 αιώνες πριν. Ανεξήγητο μέχρι στιγμής ή τουλάχιστον εξ όσων εγώ έχω στο αρχείο μου πολλά βιβλία και τέτοια, ανεξήγητο πώς τότε είχαν αντιληφθεί την υδροδυναμική. Το δε φαινόμενο ότι επί αιώνες ολόκληρους δεν υπήρχε κατάστρωμα να πατήσουν απάνω οι άνθρωποι, δεν μου φαίνεται τυχαίο για τον εξής λόγο. Δεν μπορεί να είχαν τέτοια προηγμένη γνώση και να μην βάλαν το κατάστρωμα πάνω. Αλλά τι πρέπει να γίνει εδώ και αμέσως το αφήνουμε το θέμα. Κατάστρωμα ίσως βάλαν απάνω. Και πάτησαν σε αυτά τα πλοιάρια, κάθισαν απάνω στο κατάστρωμα οι άνθρωποι. Αλλά θα διεπίστωσαν πολύ γρήγορα ότι το πλοίο αναποδογύριζε. Γιατί δεν μπορούσαν ίσως να σκεφτούν ή να φανταστούν την έννοια του κέντρου βάρους. Όταν λοιπόν οι επιβάτες του πλοίου ήταν κάτω, στον πυθμένα του πλοίου, στο σημερινό αμπάρι ας πούμε, κάτω, το κέντρο βάρος του συστήματος ολοκλήρου ήταν πολύ χαμηλά, δεν μπορούσε να
και να παλαντζάρει το πλοίο, δεν μπορούσε να ανατραπεί το πλοιάριο. Όταν και αν βάλαν κάποια στιγμή κατάστρωμα, πολύ γρήγορα θα κατάλαβαν ότι το πλοίο αναποδογυρίζει αμέσως. Και ίσως γι' αυτό. Αλλά αυτό σας λέω είναι τεράστιο θέμα η τεχνολογία της αρχαιότητας. Την αφήνουμε και πάμε παρακάτω και ξαναγυρνάμε στα δικά μας. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στο Αιγαίο για το οποίο τόσα πράγματα είπαμε. Φεύγοντας λοιπόν από τα τάνκερς και από το Βολβό και από την αρχαιότητα κτλ. Στο Αιγαίο, όπως είδαμε και ένα σωρό φωτογραφίες και πίνακες κτλ. Οι πρώτες συγκοινωνίες και η πρώτη αυτή ξεκίνησε από την βιωτική ανάγκη της αλίας, του ψαρέματος. Ας δούμε την επόμενη εικόνα, η οποία είναι χαρακτηριστική, δεν είναι δύο πλοιάρια, αλλά μια πανέμορφη εικόνα, αλλά είναι εξαιρετικά πανέμορφη. Για το λόγο που θα σας πω στη συνέχεια μετά από δύο λεπτά. Ο Ηλίτης, καταρχάς το Αιγαίο, ας πάρουμε προς στιγμή την εικόνα αυτή, ας πάρουμε προς στιγμή. Καταρχάς το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία υμνήθηκε από όλους σχεδόν τους λογοτέχνες, από όλους σχεδόν τους ποιητές, ήταν και είναι βέβαια τέτοια η ομορφιά, βέβαια ίσως και σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά εμείς κοντά μας έχουμε το Αιγαίο. Είναι τόση ομορφιά, τόσο το φως για το οποίο μάλιστα μίλησε και ένας τηλεθεατής στην προηγούμενη εκπομπή, τόσο το φως, τόσο το γαλάζιο, τόσο η ηρεμία αυτού του πελάγους, γιατί οι μεγάλες τρικυμίες και όλα αυτά είναι εξαίρεση σε ένα κλειστό πέλαγος όπως είναι το Αιγαίο, που ήταν μια θάλασσα φιλικότατη προς τον άνθρωπο και διευκολυντική πάρα πολύ στα ταξίδια. Πέραν της πρακτικής βέβαια αυτής ωφέλειας των ταξιδιών, ενέπνευσε τους πάντες ή σχεδόν τους πάντες όσους ασχολήθηκαν με τη λογοτεχνία. Και το μόνο ενδεικτικά που θα πούμε τώρα, δύο λόγια μόνο ή μια-δυο στροφές για να θυμηθούμε αυτό που λέμε, είναι πάλι του Ηλίτη, ο έρωτας στο αρχιπέλαγος. Και μάλιστα θα σας πω μετά, συγγνώμη, ο έρωτας του αρχιπέλαγος και η πρόωρα των αφρών του και η γλάρη των ονείρων του, στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει ένα τραγούδι. Ο έρωτας, το τραγούδι του και οι ορίζοντες του ταξιδιού του και η ηχό της νοσταλγίας του, στον πιο βρεγμένο βράχο η αραβωνιαστικά προσμένη ένα καράβι. Ο έρωτας, το καράβι του και η αμεριμνησία των μελτεμιών του και ο φλόκος της ελπίδας του. Στον πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λυκνίζει τον ερχομό. Παιχνίδια τα νερά, στα σκερά περάσματα λένε με τα φιλιά του στην αυγή που αρχίζει ορίζοντας. Και το αγροπερίστερο ήχο δονούνε στη σπηλιά τους, ξύπνημα γλυκό μες στην πηγή της μέρας, ήλιος. Δίνει ο μαΐστρος του πανί στη θάλασσα, τα χάδια των μαλλιών, στην ξεγνιασά του ονείρου του, δροσιά. Κύμα στο φως, ξαναγεννάει τα μάτια, όπου η ζωή αρμενίζει προς τα γνάντεμα ζωή. Φλίσβος φιλεί στη χαϊδεμένη άμμο, έρωτα στη γαλανή του ελευθερία ο γλάρος, δίνει στον ορίζοντα. Κύματα φεύγουν έρχονται, αφρισμένη απόκριση στα αυτιά των κοχυλιών. Ποιος πήρε την ολόξανθη και την ηλιοκαμένη? Ο μπάτης με το διάφανο του φύσημα γέρνει πανί του ονείρου. Μακριά, έρωτας την υπόσχεσή του μουρμουρίζει. Φλίσβος. Αυτό είναι ένα από τα γνωστότερα βέβαια ποίηματα του Ηλίτη, χαρακτηριστικότατο κατά τη γνώμη μου για την εικόνα του Αιγαίου, το οποίο τραγούδισε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές, αλλά δεν πρόλαβα να το επιβεβαιώσω, το τραγουδάει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και είναι μια περίφημη, ας πούμε, ένδειξη άλλη μια φορά του πόσο η μουσική βοήθησε την ποίηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, έργα κολοσιαία ούτε θα τα είχαμε πάρει είδηση ότι υπάρχουν αν δεν υπήρχε η μελοποίησή τους από μεγάλους συνθέτες. Και δεν είναι μόνο το εμβληματικότερο που λέμε καμιά φορά, το Action ST, αυτό πράγματι είναι το εμβληματικότερο όλων, αλλά είναι εκατοντάδες έργων όπως και του Ηλίτη, του Σεφέρη, ο γυρισμός του Ξενιτεμένου που λέγαμε παλιότερα κτλ. Που τι είδηση θα είχαμε πάρει ότι υπάρχουν, δεν υπήρχε μουσική. Τέλος πάντων. Και γιατί λοιπόν τόσο έτσι εντός εισαγωγικών συναισθηματικά προσεγγίζουμε αυτό το θέμα? Γιατί καμιά φορά όσο δένεσαι με κάτι, όπως ο Έλληνας με τη θάλασσα, τόσο σε πληγώνουν κάποια πράγματα περισσότερο. Γιατί αν αδιαφορείς για κάτι. Να δούμε λοιπόν ξανά την τελευταία εικόνα που είδαμε με τα δυο ψαροκάικα και θα πείτε τώρα τόσο σπουδαία είναι αυτή η εικόνα. Για να τη δούμε εν πάση περιπτώσει. Αυτή η εικόνα που είδαμε
αντικαταστάθηκε τα τελευταία χρόνια από άλλες εικόνες όπως αυτή που θα δείτε αμέσως μετά. Δείτε πρώτα τα καραβάκια αυτά και δείτε την επόμενη εικόνα. Ένας γερανός, μπουλντόζα ή όπως αλλιώς το λένε αυτό, εξκαφέας μάλλον, τσακίζει μια βάρκα. Και θα πείτε, κάτι έπαθε αυτή η βάρκα, σάπισε, τι έκανε και θέλω να την πετάξουν και φώναξαν τον εξκαφέα και τη σπάζει. Δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα. Δείτε και την επόμενη εικόνα. Εδώ ένα μεγαλύτερο καραβάκι από αυτή τη βάρκα, από τον ίδιο εξκαφέα, γίνεται καυσόξυλα. Και τα καραβάκια αυτά είναι τα πρώην, για δείτε την επόμενη εικόνα, για να δούμε την επόμενη εικόνα, είναι αυτά τα καραβάκια. Αυτά τα οποία νομίζω ίσως, αυτό το ξέρουμε και το έχουμε ξαναδεί, δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα και μεγάλα καΐκια και κοιτάξτε τι κομψοτέχνημα αυτό το έργο, το ζωγραφικό, όπως και μεγαλύτερα καΐκια, δείτε και το επόμενο, δείτε το μεγαλύτερο καΐκι, το αλιευτικό της, αυτό είναι της Ρίτας Βέργου Χαρτουλάρη, μιας γνωστής ζωγράφου σύγχρονης, καΐκια μεγαλύτερα, τα οποία ούτε και αυτά γλίτωσαν την μπουλντόζα, τον εξκαφέα. Δείτε την επόμενη εικόνα, όπου μεγάλο καΐκι, το βλέπετε, και εδώ επιστρατεύεται μεγάλος γερανός, μεγάλο καΐκι γίνεται κομμάτια με αυτόν τον εξκαφέα και μεταβάλλεται, σε ένα σωρό ξύλων. Δεν θα μείνουμε σε αυτό το θέμα. Αλλά, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα, αλλά κανείς είτε βίωσε το Αιγαίο, όπως το βίωσαν οι ναυτικοί για αιώνες, είτε έχει γνώση του τι εισέφερε το Αιγαίο με τη μορφή όχι μόνο της αλίας, της απελευθέρωσης τότε με τις ναυμαχίες αυτές με τους Τούρκους, του εμπορίου του μεγάλου που ήταν ο βασικός πλουτοπαραγωγικός, η πλουτοπαραγωγή πηγή της χώρας. Αν κανείς ξέρει το τι πρόσφερε αυτή η θάλασσα, πραγματικά λυπάται με την συστηματική καταστροφή της. Και για να μην μείνετε με την απορία τι ήταν αυτά, δεν ήτανε 3-4 βαρκάριδες που κατέπαθη βάρκα τους και φώναξε την μπουλντόζα να τη σπάσει. Υπήρξε εντολή της Ευρώπης να καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού αλιευτικού στόλου. Και ψαροκάικα, μεγάλα, μικρά, τα οποία γράψαν ιστορία όχι μόνο ατομική και οικογενειακή για τις οικογένειες των νησιωτών, αλλά και εθνική, γίνανε καυσόξυλα, παλιόξυλα, από μπουλντόζες και γερανούς. Και δεν φαντάζεστε πόσο θλιβερό είναι να καταστρέφεται εν ψυχρό ανθρώπινο δημιούργημα. Και με αυτή του την ιστορία. Και μάλιστα πολλά από αυτά έχουν και ένα άλλο βάρος, όπως σας είπα, ιστορικό, όχι μόνο στο απότερο παρελθόν, αλλά και στο πολύ πιο κοντινό μας. Θυμάστε ίσως και τραγούδια, πώς το λέγανε, την Άγια Κυριακή, του Πλέσσα είναι, τέλος πάντων, ίσως μας πει και κανένας τηλεθεατής, τη λέγανε Άγια Κυριακή, ένα πλοιάριο τέτοιο, με το οποίο διέφευγαν και πατριώτες τον καιρό της κατοχής και περνούσαν στη Μέση Ανατολή ή στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν τον αγώνα με αυτά τα πλοία. Και δείτε τώρα δύο φωτογραφίες από τις πολλές, σπανιότατες, απίστευτες, αλλά και συγκινητικότατες για τη σκληρότητα με την οποία η Ευρώπη κατέστρεψε τον ελληνικό στόλο. Δείτε λίγο, όπως σας λέω, γράφεται η ιστορία. Εδώ είναι ένα ψαροκάικο. Θα πείτε τι βλέπουμε. Βλέπουμε ένα ψαροκάικο πράγματι, στο οποίο ψαροκάικο, εκτός από τον αλιέα που βλέπετε μπροστά, βλέπετε και έναν αξιωματικό με μια παράξενη στολή. Δεν είναι και τόσο παράξενη στολή, είναι αξιωματικός Γερμανός, από αυτούς οι οποίοι επέβαιναν στα ψαροκάικα στην κατοχή, για δύο λόγους. Ο βασικός είναι, ας πάρουμε την εικόνα, ο βασικός είναι να επιτηρούν το ψαροκάικο αυτό, μη τυχόν διαφύγει απέναντι, κυρίως από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μη τυχόν διαφύγει προς τις ακτές της Μικράς Ασίας που ήταν τότε το σημείο υποδοχής όσων και ήταν απάνω Γερμανοί αξιωματικοί και προεχόντως προσέχαν αυτό και δευτερευόντως βέβαια μην τα αλιεύματα
τα δώσουν, τα διοχετεύσουν πουθενά αλλού οι ψαράδες και όχι στο γερμανικό στρατό. Αυτό ήταν το δευτερεύον, γιατί αυτό μπορούσαν να το δουν και με άλλο τρόπο, να τα περιμένουν τα ψαροκάικα στο λιμάνι. Και δείτε και την επόμενη εικόνα. Δείτε και την επόμενη. Όπου διευκρινίζει κιόλας, δηλαδή μια ομάδα με την τράτα αυτήν, την ψαράδικη, από την κόιν αυτό, η τράτα αυτή ψαράδικη έχει μέσα το τσούρμ αυτό, το λεγόμενο, αλλά έχει και δύο Ιταλούς οπλισμένους στρατιώτες, οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια του ψαρέματος προσέχουν ακριβώς να μην το σκάσουν αυτοί οι άνθρωποι και πάνε και καταταγούν στο στρατό, τον Αγγλικό κυρίως, που ήταν τότε στην Αφρική. Δηλαδή, και δεν μπορούσαν φυσικά οι άνθρωποι αυτοί να το σκάσουν γιατί ήταν οπλισμένοι στρατιώτες, απάνω εδώ. Δηλαδή, θα μου πείτε βέβαια, ας πάρουμε την εικόνα, θα μου πείτε βέβαια, επειδή ορισμένα από αυτά ή σχεδόν όλα αυτά τα καράβια μετέφεραν πατριώτες που το σκάζαν από την τη γερμανική τυραννία προς τα τουρκικά παράλια ή στην Αίγυπτο, δεν έπρεπε να καταστραφούν. Δεν ξέρω τι έπρεπε να καταστραφούν και να μην καταστραφούν, αλλά όπως σας είπα και πριν, η εμψυχρό καταστροφή δημιουργημάτων ανθρωπίνων, η συστηματική δηλαδή με γερανούς και με τέτοια καταστροφή του στόλου αυτού, ήταν μια εικόνα η οποία πραγματικά προκάλεσε θλίψη. Δεν ξέρω αν ο καταμερισμός αυτός που έχει κάνει η Ευρώπη και τον υλοποίησε βέβαια ότι η Ελλάδα δεν είναι ούτε για παραγωγή ζάχαρης, ούτε για παραγωγή δεν ξέρω τι άλλο, ούτε για αλεία, ούτε για τίποτα, αλλά είναι μόνο για τουρισμό. Να είναι δηλαδή ο καφενές της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ή λάθος, γιατί είναι άλλοι τώρα που εξυμνούν με χίλια στόματα τον τουρισμό. Μπορεί να είναι και έτσι, δεν ξέρω. Εγώ σας μεταφέρω μια, πώς να πούμε τώρα, ενδόμηχη δική μου θλίψη, βλέποντας να καταστρέφεται ένας στόλος. Στόλος δεν είναι μόνο ο πολεμικός που λέμε, τα πολεμικά πλοία, στόλος είναι και αυτός, μια τόσο βαριά ιστορία. Ένας στόλος ο οποίος επίσης ενέπνευσε, ο στόλος ο ίδιος τώρα αυτός, εκατοντάδες ζωγράφους, εκτός που σας είπα λογοτέχνες, ποιητές, λογοτέχνες με την ευρία είναι τώρα κτλ. Δείτε για παράδειγμα, ας πούμε τώρα, πολύ μεγάλοι ζωγράφοι, όπως ο Αλταμούρας, ήταν και η Αλταμούρα η Ελένη, όπως ο Αλταμούρας ο Ιωάννης, για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτή είναι μια βάρκα στην παραλία όπως το είχε και ο ίδιος, ή σε μια τέχνη πιο πολύ αφηρημένη, ας πούμε, όπως η επόμενη του γνωστού μας, του σύγχρονου, του Σπύρου Βασιλείου. Και θα δούμε μετά και αυτά τα πανιά που βλέπετε εκεί στη ζωγραφιά, θα τα δούμε και τεχνικά μετά. Όπως είπαμε, του Σπύρου Βασιλείου, καράβι με φυλαχτό. Και θα δούμε μετά τι είναι τα φυλαχτά στα καράβια και εννοώντας βέβαια τα εικονίσματα αυτά του Αγίου Νικολάου που ήταν μέσα στα. Θα δούμε μετά. Ή δείτε και την επόμενη. Ιστιοφόρα, μικρά, ψαράδικα δηλαδή, αλλά ιστιοφόρα, μέσα στο λιμανάκι. Ή αυτό του Κανά, του Αντώνη Κανά, ή του Μπράες ενός άλλου θαλασσογράφου, του Δήμος νομίζω, Δημήτρης Δήμος. Δήμος τέλος πάντων Μπραέσας, όπως η επόμενη λοιπόν. Για δείτε λίγο και την επόμενη, όπου βλέπετε βαρκάκι με πανί. Σας είπα και πριν πολλά πράγματα θα πούμε για το πανί, αλλά σε λίγο. Ή όπως η επόμενη, του Αρμενίζοντας, βλέπετε, Αρμενίζοντας. Αυτό βλέπετε το φουσκωμένο του πανάκι, όπου το μικρό αυτό ψαροκάικο μέσα στον κυματισμό και μέσα στον αέρα. Και βλέπετε πως ορτσάρι που λέμε, πως δηλαδή το πηγαίνει πλάγια ο αέρας, φουσκώνει το πανί λίγο προς τα πλάγια και οι δυο ναυτικοί, με επιδέξους βέβαια χειρισμός, το κρατάνε στην ευθεία. Δηλαδή αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τέχνη, πολύ μεγαλύτερη από το να κυβερνήσει κανείς ένα σύγχρονο πλοίο, πολύ μεγάλη να πάει με τα πανιά. Και ένα μόνο σας διαβάζω, πολύ πολύ σύντομο, του Κόντογλου. Ας πάρουμε την εικόνα, ο Κόντογλου, αν ποτέ δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, όση σημασία έχει ο Παπαδιαμάντης που πρέπει οπωσδήποτε να τον διαβάζουμε, την ίδια σημασία έχει ο Κόντογλου. Σε άλλα έργα, βέβαια, άλλη συνοτροπία και άλλη κατεύθυνση, είχε γράψει και ένα μεγάλο βιβλίο για Βάσο Θαλασσινός. Εξαιρετικό και αυτό, όπως όλα τα άλλα. Σε αυτό το βιβλίο είχα δει τότε κάτι ακριβώς για αυτό που είδατε προηγουμένως. Λέει λοιπόν για το πανάκι, θα μου πείτε, το πανάκι αυτό ή τα πανιά αυτά μπορούν να εμπνεύσουν έναν λογοτέχνη. Όταν τα έχει δει και όταν τα έχει ζήσει, η απάντηση είναι ναι. Δεν μπορεί να δει άνθρωπο σε στεριά και σε θάλασσα κανένα πράγμα που να έχει τη μεγαλοπρέπεια που έχει ένα καράβι με πανιά
την ώρα που αρμενίζεις τα όρτσα βάζοντας μπάντα με φρέσκον αέρα. Όρτσα είναι αυτό που είδατε όταν φυσάει έτσι ο άνεμος. Ήταν ένα πράγμα θαυμαστό, πάνω από κάθε φαντασία. Τα πανιά του, σαν να ήταν φτερούγες κανενός αρχάγγελου, φουσκώνανε στον φρέσκο αγέρα και το κάνανε να γέρνει παλικαρίσια πλαγιασμένα στο πλευρό του και να ανεβοκατεβαίνει πάνω στα κύματα, σμπρώχνοντας τα νερά περήφανα, ζωσμένο με αφρούς, γεμάτο δόξα και μεγαλείο. Θαρούσες πως δεν κυβερνούσε άνθρωπος, παρά πως το ίδιο κυβερνούσε τον εαυτό του, γεμάτο ψυχή και καρδιά. Αυτή η περιγραφή δεν σας κάνει να σκεφτείτε ότι, να παρακαλέσω για ένα λεπτό τώρα ταλαιπωρώ τους τεχνικούς μας, γυρίζουμε στην προηγούμενη εικόνα. Στην αμέσως προηγούμενη. Αυτή η εικόνα τώρα, ή μάλλον αυτό το κειμενάκι το μικρό που διαβάσαμε, δεν σας κάνει να σκέφτεστε ίσως ο Κόντογλου είχε δει αυτόν τον πίνακα. Δηλαδή να ουρτσάρει το πλοίο βάζοντας μπάντα με φρένο τον αγέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να δούμε και την επόμενη εικόνα. Κοιτάξτε εδώ τώρα, ακριβώς το ίδιο. Μπροστά λοιπόν βλέπουμε ένα μικρό σκάφος με πανί, πώς το φουσκώνει ο αέρας και ξέρει και το κυβερνά αυτός ο οποίος κρατάει και το διάκι, διάκι λέγεται αυτό πίσω, το τιμόνι, το χειροκίνητο, και πίσω μακριά, σε δεύτερο ας πούμε πλάνο στο βάθος, βλέπετε ένα μεγάλο εστιοφόρο. Για τα μεγάλα εστιοφόρα θα πούμε κάποια πράγματα ιδιαιτέρως, γιατί είναι πολύ πιο δυσεξήγητη η ναυσιπλοεία με αυτά, πολύ πιο δυσχερής, αλλά δείτε τον μπροστινό, δηλαδή αυτό που λέει ακριβώς ο Κόντογλου. Και αυτά λοιπόν τα πλοία, τα εστιοφόρα, μπλέκανε με τέτοιες τρικυμίες και γλιτώνανε για να πέσουν στην άλλη τρικυμία που δεν γλιτώσανε, αυτή που είναι στην επόμενη εικόνα, για την οποία βέβαια μιλήσαμε. Αυτά τα οποία γλιτώσανε, τρικυμίες και αυτά και εκείνα, τέλος πάντων. Ας την πάρουμε την εικόνα. Τα πλοία λοιπόν. Η ανάγκη διαμετακόμισης τότε των εμπορευμάτων, αλλά και η ανάγκη ουσιαστικά προμήθειας αγαθών. Γιατί πολλά νησιά των τότε, εκείνα τα χρόνια, ορισμένα από αυτά ακόμα και σήμερα, ήταν άνυδρα. Ήτανε χωρίς δέντρα, εκτός από άνυδρα, χωρίς νερό δηλαδή, ήταν χωρίς δέντρα, ήτανε τόποι ξεροί. Πώς είναι σήμερα η Σαντορίνη, πώς είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος της Καλύμνου και άλλα πολλά νησιά, δεν είναι όλα ας πούμε όπως είναι η Σκόπελος, θα έχετε πάει προφανώς όλα αυτά, θα έχετε δει, δεν είναι όλα όπως είναι η Σκόπελος, τα περισσότερα είναι ξερά νησιά κτλ. Έπρεπε λοιπόν να γίνεται κάποια διαμετακόμιση προϊόντων άμεσης ανάγκης, ακόμα και προς διατροφή, το λάδι. Άλλα νησιά όπως η Μυτιλίνη, η Λέσβος ας πούμε, για να το πούμε πιο σωστά, η Λέσβος ήταν ελαιοπαραγωγό νησί. Και άλλα μικρότερα βέβαια, άλλα νησιά δεν είχαν καθόλου ελαιόδεντρα. Έπρεπε λοιπόν να μετακομιστεί το λάδι. Τότε λοιπόν χρειάστηκε πιο οργανωμένα άνθρωποι, νησιώτες, να ασχοληθούν αποκλειστικά με αυτό. Γιατί άλλο πράγμα είναι να χρειάζεται κάποιος ή κάποιοι, μια οικογένεια ή μια μικρή κοινότητα να χρειάζεται μεταξύ άλλων και ψάρια και βγαίνει μια βάρκα και ψαρεύει, για τον επιούσιο βέβαια μιλάμε, και άλλο πράγμα να χρειάζεται λάδι, να χρειάζεται είδη πρώτης ανάγκης, να χρειάζεται ψωμιά, τέτοια πράγματα. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα και άρχισαν λοιπόν άνθρωποι να ασχολούνται, οι καπεταναίοι, οι παλιοί, οι οποίοι, αυτός είναι ο καπιτάν, να δούμε χαρακτηριστικά βέβαια, εκατοντάδες ήταν οι καπιταναίοι, αλλά να δούμε από τα παλιά αρχαία έτσι κάνα δύο χαρακτηριστικά, καπιτάν Ανδρέας Μαλινδράκης, από το Κρανίδι. Αυτή η φωτογραφία είναι βγαλμένη στην Τεργέστη, άλλη φορά θα σας πω τη σχέση, η Τεργέστη με τον καπετάνιο αυτόν. Τέλος πάντων, η καπετανία αυτή λοιπόν ήτανε, και η οικογένεια, ο καπετάνιος λοιπόν τα χρόνια εκείνα ήταν ο πρώτος στην κοινωνική ας πούμε διαστρωμάτωση. Στην κλίμακα την κοινωνική ήταν ο πρώτος στα νησιά. Γιατί στη στεριά ήταν ο πραγματευτής, οι πραγματευτάδες. Πώς λέει και αυτή να πούμε, η τάδε των άνταρθες με το, και η μιλουνού των άνταρθες με τους πραγματευτάδες για τη στεριά. Εδώ καπετάνιος και η γυναίκα την οποία επέλεγε έπαιρνε αμέσως τον τίτλο της καπετάνισσας και ήταν ας πούμε η πρώτη στο χωριό ή στο νησί. Δείτε την επόμενη εικόνα ας πούμε.
Η καπετάνισσα λοιπόν αυτή είναι η γυναίκα του καπετάν Ανδρέα Μαλανδράκη και φέρεται παντός καπετάνισσα Μαριγό Δέδε, ήταν το πατρικό της, το Δέδε. Και οι καπετανέοι λοιπόν είχαν και αυτή την επίδραση, ας πάρουμε την εικόνα, την χιλιοτραγουδισμένη, ακόμα και σε καινούργια τραγούδια, του Πάριου ας πούμε. Ο Πάριος είναι σύγχρονος τραγουδιστής που λέει για την... Βέβαια είναι πάρα πολλά αυτά, δεν είναι ένα και δυο τα δημοτικά και τα νησιώτικα και τα τέτοια. Η βράκα ήταν αυτό που είδατε που φορούσε ο καπετάνιος, από πάνω το που κάμισε αυτό το άσπρο και ξέρω εγώ το γυλαίκο και τα λοιπά, άσπρες κάλτσες και εκείνα τα παπούτσια τα επίσημα ας πούμε. Αυτή ήταν η αυτή του καπετάνιου, ο οποίος σας είπα ήταν το πρώτο νούμερο στο νησί. Και για να δούμε την οικογένεια αυτήν, δείτε λίγο όπου διασώθηκαν τρεις γενιές, η σύζυγος του καπετάνιου αριστερά, η μάνα του καπετάνιου δεξιά και το κοριτσάκι τους, το παιδί, η κόρη τους στη μέση. Σώθηκαν λοιπόν οι οικογενειακές φωτογραφίες από τις οικογένειες των καπετανέων, γιατί αυτοί, βέβαια οι οικογενειακές φωτογραφίες με την τέχνη του τέλους του προηγούμενου αιώνα, τη φωτογραφική τέχνη που με τα χίλια δεν είναι δηλαδή από παλαιότητα μόνο που είναι έτσι οι φωτογραφίες, είναι και από τα πρώτα βήματα ας πούμε της φωτογραφικής τέχνης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω στο περίπου, μας δείχνουν ακριβώς πώς ήταν τότε τα χρόνια. Και εννοείται, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα, και εννοείται πως οι καπετάνοι αυτοί ήταν ανάγκη να έχουν τεράστιες γνώσεις ναυσιπλοείας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή με τα πανιά, κυρίως με τα πανιά για πάρα πολλά χρόνια, να ξέρουν να υπολογίζουν τους ανέμους, οι οποίοι άνεμοι ανάλογα με την κατεύθυνση από την οποία πνέουν έχουν διαφορετικό όνομα, διαφορετική γωνία προσβολής των ιστίων, των πανιών δηλαδή. Πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία είχε αυτή η πλοήγηση και ακόμα περισσότερο, ακόμα μεγαλύτερη ήταν η δυσκολία, η δυσχέρεια του προσανατολισμού. Γιατί τότε τα πλοία είχαν αρχίσει πια να γίνονται μεγάλα και με πάρα πολύ φορτίο μέσα και τεράστιας αξίας φορτία. Τεράστιας αξίας εννοείται για τα χρόνια εκείνα, όχι με τα σημερινά των 200.000 τόνων. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, ας πούμε. Αυτό, αν μπορούμε να δούμε την επόμενη εικόνα, αυτό είναι το πλοίο, το βασικό, το μεγάλο πλοίο της οικογένειας, το οποίο μάλιστα λέγεται, ονομάζεται, για να δείτε και την σημασία της καπετάνισσας στα χρόνια εκείνα, όπου χωρίς τότε να υπάρχει κίνημα, εννοείται ούτε τη λέξη ξέρανε, κίνημα φεμινισμού και κάτι σχετικό, αλλά για λόγους, όπως σας είπα, κοινωνική διαστρωμάτωση, αυτές οι γυναίκες ήταν οι πρώτες, όπως σας είπα, στα νησιά αυτά. Αυτό δε το πλοίο, μετά θα πούμε για τα ιστεία μερικά πράγματα, αλλά αυτό είναι το λεγόμενο ημιολία στην επίσημη ναυτική ορολογία, το μπάρκο μπέστια στην αργό τη ναυτική, ημιολία, με το όνομα Εκατερίνη Σεβαστοπούλου. Δηλαδή το όνομα του πλοίου είναι Εκατερίνη Σεβαστοπούλου. Πώς είναι σήμερα τεράστια τάνκερς με ονόματα γυναικών της οικογένειας του πλοιοκτήτη κτλ. Έτσι γινότανε και τότε. Και ας πάρουμε την εικόνα αυτήν και η κοινωνική διαστρωμάτωση αυτή, αυτή η μορφή της δηλαδή, ενισχυόταν και από κάτι άλλο. Οι καπετάνοι εκείνα τα χρόνια ήτανε πάμπλουτοι. Όχι απλώς πλούσιοι, φτάνει να μην είχαν την ατυχία, τη γνωστή ατυχία των θαλασσών, το ναυάγιο. Τότε δεν υπήρχαν ασφαλιστικές εταιρείες, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα, ούτε ανταασφάλιση, ούτε αυτά τα σχετικά, τα οποία άρχισαν να γίνονται στην Αγγλία λίγα χρόνια αργότερα, στην Ελλάδα πολύ αργότερα. Ήταν η μεγάλη καταστροφή αυτή, αλλά αυτό ήταν η εξαίρεση φυσικά. Γιατί σας είπα και το Αιγαίο ήταν ήρεμη θάλασσα, πιο πολύ αυτά γίνονταν προς τα πάνω, στη Μαύρη Θάλασσα, όπου ανεβοκατεβάζαν στάρια και τέτοια. Αν προλάβουμε, θα πούμε και γι' αυτό, αλλά εδώ δεν ήταν τόσο επικίνδυνο. Γινόταν λοιπόν πολύ γρήγορα πλούσιοι. Αλλά προσέξτε κάτι τώρα. Το εμπόριο τα πρώτα αυτά χρόνια, με αυτούς τους καπετανέους που είδαμε τώρα, γινόταν ως εξής. Ο καπετάνιος έπαιρνε για δικά του ή αγόραζε δικά του πράγματα, όχι παραγωγής δικής του, δεν μπορούσε δηλαδή να παράγει του χτήμα του τόσες ελιές ή τόσα λάδια, αγόραζε και στο μέρος που πήγαινε τα πουλούσε. Δηλαδή ο καπετάνιος ήταν και επιχειρηματίας. Αποτέλεσμα,
πολύ γρήγορα σωρεύτηκαν πάρα πολλά πλούτη στους καπετάνιους και έμεσα στα νησιά. Τι γινόταν τώρα? Όταν το πλοίο γύριζε και είχε πουλήσει, είχε ξεφορτώσει, πηγαίνανε στη Μασσαλία, πηγαίνανε στην Οδυσσό, μεγάλα πλοία πλέον, αρκετού τονάζ. Όταν λοιπόν το πλοίο είχε πουλήσει τα εμπορεύματα τα οποία πήγαινε εκεί πέρα, γύρναγε με ένα σωρό λεφτά. Γύρναγε με ένα σωρό λεφτά. Μόλις έφτανε στο νησί, τα λεφτά αυτά, τα οποία ήταν καμιά φορά και πολλών ειδών, νομίσματα πολλών χωρών και πολλών ειδών, γιατί το πλοίο δεν σταμάταγε να ξεφορτώσει μόνο σε ένα λιμάνι, πήγαινε και παραπέρα, ανάλογα τις παραγγελίες ή την αγορά. Τι γίνονταν τώρα σε αυτά τα χρόνια? Όλα αυτά τα νομίσματα τα βάζανε σε κάποιο είτε ανάποδο κούκος ο ναυτικός που λέγανε, σε αφέσεις σαν αυτό, τα βάζανε μέσα σε αυτά αφέσια και τα λοιπά, 2-3 γεμάτα χρυσά νομίσματα γεμάτο, ασημένια νομίσματα γεμάτο, και πηγαίνανε πανηγυρικά, εμπομπή, οι ναύτες, το προσωπικό, το κατώτερο, το ανώτερο του, και ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος που τον λέγανε τότε, πηγαίναν στο σπίτι του καπετάνιου. Εμπομπή τώρα, μέσα στο νησί. Όπου στο σπίτι βέβαια περίμενε η καπετάνισσα να κεράσει τους, και όλο το χωριό. Συγγνώμη, και όλο το χωριό περνούσε από εκεί και γύρισε ο καπετάνιος εν ζωή και τα λοιπά. Υπήρχαν τηλέφωνα και τέτοια τότε. Λοιπόν, πηγαίναν λοιπόν στο σπίτι του καπετάνιου, όπου η καπετάνης έχει ετοιμάσει όλα αυτά που σας λέω, τις ετοιμασίες και τα τέτοια, και αφού όλοι κερνιόντουσαν, πίναν, κάναν, ράναν και τα λοιπά, στο τέλος, έντιμα, δεν αναφέρονται έρηδες απάνω σε αυτό, σε άλλα σημεία υπήρχαν έρηδες και διαπληκτισμοί, σε αυτό ποτέ, έντιμα και καλά. Πέραν τα καπέλα αυτά, τα σκουφιά με τα χρυσά και τα σίμια και τα τέτοια και τα κάνα και τα ρίχναν σε ένα τραπέζι απάνω. Σοφρά το λέγανε τότε, ένα, νομίζω σοφρά το λέγανε τα παλιά χρόνια, ένα χαμηλό τραπέζι. Τέλος πάντων, τα ρίχναν εκεί. Και κάναν τη μοιρασιά. Ο πλοίαρχος, ο οποίος είχε και τον κίνδυνο του ταξιδιού, του πλοίου του να μην αβαγίσει, να μην κάνει να μοιράνει και την ευθύνη και τον αποφάσισε κτλ., έπαιρνε απευθείας τα μισά. Ήταν αυτό το έθιμο, δεν διαμαρτυρώ. Έπαιρνε ο πλοίαρχος τα μισά. Και τα υπόλοιπα ήτανε το κέρδος του πληρώματος, τα οποία κατενέμονται ανάλογα με την θέση. Άλλα έπαιρνε ολοστρώμος, άλλα δεν του λέγανε ολοστρώμο τότε, αλλά τέλος πάντων, και άλλα κάτω-κάτω ήταν τον αυτόπουλο, ας πούμε. Και γινόταν έτσι αυτή η μοιρασιά εκείνη την ώρα, δηλαδή, χωρίς ποτέ κανένας να φέρει αντίρρηση. Βέβαια, με την διαρκή αυτή αύξηση, εννοείται και κάτι ακόμα, οι Έλληνες ναυτικοί τότε θεωρούν το εξαιρετικά επιδέξι στην αυτοσύνη, εξάλλου όλοι οι στόλοι είχαν προσωπικό Ελλήνων στις θέσεις αυτές που έπρεπε να ξέρει κανείς ναυσιπλοεία και όλα αυτά. Και δεύτερον, οι Έλληνες ναυτικοί διεκρίνουν το τότε για την εντιμότητά τους, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα, δεν υπήρχαν αυτά που μετέπειτα τα είπαν κοντράτα, δεν υπήρχε κοντράτο. Αυτή η γαλλική λέξη, κοντράτο, συμβόλαιο δηλαδή, δεν υπήρχαν κοντράτα και τέτοια, ήταν με το μιλητό, με το στόμα. Οι Έλληνες λοιπόν, και ας πούμε σώζονται, τέλος πάντων, μην πούμε τώρα σε πάνω, σώζονται έγγραφα πολλά, τα δούμε ίσως κάποια άλλη στιγμή. Αυτά λοιπόν τα δύο πράγματα, η επιδεξιότητά τους στο πλού, στην αυσιπλοεία, και η εντιμότητά τους, τους έκανε ακριβώς να έχουν αυτήν την. Πολύ γρήγορα όμως, ήταν τόσο σύντομη η αύξηση, παρένθεση, στο πείμα ο Ματρόζος, θα θυμάστε που έλεγε κάπου ότι εγώ θυμάμαι που άφησα τη στέρνα μου μετάλλαρα γεμάτη. Αυτό δεν είναι ποιητικό εφεύρημα. Δεν είναι ποιητικό εφεύρημα του πολέμου. Αυτό είναι αλήθεια. Πάρα πολλές φορές οι μεγάλοι καπετανέοι, εκεί που είναι και γνωστοί βέβαια, εννοείται τράπεζες δεν υπήρχαν και τέτοια, πού να βάλουν τα χρυσά και τα σίμια και τα πετούσαν στην στέρνα του νερού. Τόσο πολλά ήταν που τα ρίχναν στη στέρνα του νερού. Και λέει και το ποίημα αυτό, και άφησα τη στέρνα μου, για την πατρίδα δηλαδή, και ξόδεψα τόσα που η στέρνα μου ήταν κάποτε μετάλλαρα γεμάτη, ενώ τώρα δεν είναι. Σε εκείνο το ποίημα, αν θυμάστε, το είχαμε μιλήσει ποτέ κάποτε, το Ματρόζο. Τέλος πάντων, κλείνει αυτή η παρένθεση. Τα μικρά πλοία λοιπόν άρχισαν να μην επαρκούν για τέτοιου είδους πια μεταφορές. Και το κέρδος, όπως ξέρετε, πώς λέγανε, νομίζω και τώρα το λένε, το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη, δηλαδή όταν πια άρχισε να έχει τέτοιο κέρδος η ναυτιλία, δεν επαρκούσαν τα πλοία με το σκεπτικό του μεγαλύτερου κέρδους. Γιατί με αυτό το λίγο που τα πολλά που βγάζαν ήταν αρκετά, αλλά
Το χρήμα θέλει και φέρνει χρήμα. Και βέβαια, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτά λοιπόν, αυτά τα πλοία με τα πανιά, τα πρώτα που σας είπα, πια ήταν σχεδόν άχρηστα. Και άρχισαν να, ας πάρουμε την εικόνα, και άρχισαν σε ορισμένα νησιά και σε ορισμένες βέβαια και στο Βόλο ακόμα, στο Γαλαξίδι και τα λοιπά, άρχισαν να κατασκευάζουν πλοία μεγαλύτερα από αυτά που υπήρχαν τότε. Και τότε άρχισαν οι διάφοροι τύποι πλοίων. Γιατί ένα πλοίο δεν κατασκευάζεται στην τύχη και στο βρόντο, δηλαδή παίρνουμε σαν ίδια και τα βάζουμε έτσι που να μοιάζει με πλοίο. Ένα πλοίο θέλει τεράστια μελέτη πολλών παραμέτρων, που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η καραβομαραγκή. Τότε δεν τους λέγανε αυπηγούς, τους λέγανε καραβομαραγκούς αυτούς. Αυτοί λοιπόν, σήμερα υπάρχουν καραβομαραγκοί, αλλά εννοούν άλλο πράγμα, θα σας το πω μετά. Τότε λοιπόν οι καραβομαραγκοί ήταν αυτοί που φτιάχναν πλοία. Λοιπόν, απαιτούνται λοιπόν πολύ πολύ μεγάλες γνώσεις ναυπηγικής. Πράγμα που σήμαινε ότι άρχισαν σιγά σιγά τα πλοία να έχουν διάφορες μορφές, διάφορους τύπους πλοίων, έτσι. Μπορεί σήμερα να λέμε το εμπορικό, το πολεμικό, το τάνκερ, το πλοίο για χίδιν φορτίο, το έτσι, το αλλιώς, το χηματαγωγό, το ένα το άλλο. Αυτό ήταν και τόσο αυτονόητο. Το σήμερα δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Γιατί εννοείται σήμερα δεν μπορεί ένας να παραγγείλει στα ναυπηγεία, φέρει πει τα Ιαπωνέζικα, θέλω ένα πλοίο. Είναι με κάθε λεπτομέρεια τι είδους πλοίο, γιατί φορτίο κτλ. Κτλ. Αυτό πολύ νωρίς φάνηκε ως ανάγκη. Άνθρωποι λοιπόν τότε, ναυτικοί, νησιώτες, χωρίς κανένα πολυτεχνείο, χωρίς καμία τεχνική σχολή, χωρίς τίποτα, κατόρθωναν και έφτιαχναν πλοία καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Τα οποία εάν δεν επενοείτο η κίνηση με ατμό, τα ατμόπλοια, κάποια στιγμή λίγο αργότερα, θα δούμε τώρα, αν δεν επινοείτο κάποια στιγμή η κίνηση με ατμό, σήμερα αυτά τα πλοία θα κυκλοφορούσαν ακόμα. Αλλά βέβαια η τεχνολογία τα. Και δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Και αρχίζουν λοιπόν σιγά σιγά να κατασκευάζουν πλοία. Ξεπερνώντας γρήγορα τα καΐκια. Αυτά ήταν λοιπόν τα καΐκια, τα οποία έκαναν την διακίνηση μεταξύ των νησιών των κοντινών. Ξεπερνούνται λοιπόν τα καΐκια και αρχίζουν να γίνονται πλοία άλλου πια μεγέθους, άλλου εκτοπίσματος. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Ας πούμε τώρα, αυτό είναι ένα πολύ, εμείς βλέπουμε ένα πλοίο με δύο κατάρτια, το πολύ πολύ να πούμε είναι και δικάταρτο, βλέπουμε και τα δύο κατάρτια. Εκεί λοιπόν είναι, εκεί απλώνονται τα ιστεία του πλοίου κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το περιβόητο, το γνωστότερο, το λεγόμενο τρεχαντήρι. Τα τρεχαντήρια, δεν υπάρχει άνθρωπος είτε ασχολείται με τα πλοία είτε όχι που να μην έχει ακούσει τη λέξη τρεχαντήρι. Γιατί ήταν το απλούστερο στην κατασκευή, βέβαια εννοείται πάλι με όλες τις προδιαγραφές της πλεύσης, το απλούστερο στην κατασκευή και το απλούστερο στο χειρισμό των ιστίων, των πανιών του δηλαδή. Λοιπόν, αυτό είναι πλοίο τρεχαντήρι φτιαγμένο στην Καρδαμίλη, στη Χίο. Να δούμε λίγο και το επόμενο, την επόμενη εικόνα. Εδώ, κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι ένα πλοίο, βλέπετε, με δύο ιστεία, με δύο ιστούς μάλλον, συγγνώμη, και ουσιαστικά, αυτός είναι ένας πίνακας του Γιάννη του Πούλακα, όπου βλέπετε, ναι μεν δύο ιστούς, αλλά τα δύο αυτά ιστεία που το κατατάσσουν στην αυτή του τρεχαντηριού, υποβοηθούνται και από ένα άλλο ιστείο πάνω από το κοράκι εκεί πέρα, στην πλώρη του πλοίου, περισσότερο για τους ελιγμούς και λιγότερο για την πρόωση. Και τραβάει αυτό το πλοίο, όπως όλα τα πλοία των τότε χρόνων, τραβούσαν πάντα μια βάρκα από πίσω. Ήταν η βάρκα, ας πούμε, ασφαλείας σε περίπτωση ναυαγίου, αν προλάβουν και αν μπορέσουν, τουλάχιστον να επιβιβαστούν στη βάρκα. Όπως, δείτε και την επόμενη εικόνα, επίσης αυτό είναι τρεχαντήρι. Και μάλιστα, ειδικά για το τρεχαντήρι, θα έχετε ακούσει πάρα πολλά τραγούδια, δημοτικά, λαϊκά, για το τρεχαντήρι που φύγε, για το τρεχαντήρι που θα έρθει και όλα αυτά, γιατί ακριβώς ήταν το δημοφιλέστερο και το γνωστότερο πλοίο, γνωστότερος τύπος πλοίου. Επίσης αυτό είναι μια αυτή του
Πέτρο του Κάτσα, ενός γνωστού που ασχολήθηκε με τα πλοία ως καλλιτέχνης εννοώ, αλλά και πολύ μεγάλοι και γνωστοί καλλιτέχνες, ζωγράφοι εννοώ. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Εδώ είναι ενός πολύ μεγάλου ζωγράφου, τρεχαντήρι επίσης, του Εμίλιου Προσαλέντη, τη σχολή ίσως του Μονάχου από ό,τι καταλαβαίνω βέβαια τώρα, το οποίο έχει ακριβώς τα δύο μεγάλα ιστεία, αυτά τα πανιά, και κοιτάξτε τι δύναμη αέρα πρέπει να δεχόταν αυτά τα πλοία και πόσο δύσκολο ήταν να στραφούνε, να μην τα πάρει ο αέρας όπου θέλει δηλαδή, και να τηρήσουν, παρόλο ότι φυσάει ο αέρας αυτός τόσο δυνατός, να τηρήσουν την κατεύθυνση που θέλει ο καπετάνιος. Και μια, ας δούμε και την επόμενη εικόνα, εδώ είναι ένα τρεχαντήρι σε ήρεμη θάλασσα, όπως σας είπα αυτή η γλυκύτητα του Αιγαίου, εδώ είναι του Κωνσταντίνου Ρωμανίδη. Όπως σας είπα, ας πάρουμε την εικόνα, το τρεχαντήρι ήταν η απλούστερη κατασκευαστική μορφή μόλις της βέβαια της δυσκολίας, αλλά πολύ γρήγορα απεδείχθηκε αυτό ανεπαρκές για μεγάλα ταξίδια, όπως σας είπα, στην Μαύρη Θάλασσα, ψηλά ή από εδώ στη Γαλλία, στη Μασσαλία, και αναφέρονται πλώες, όχι με τα τρεχαντήρια βέβαια, μάλλον να σας δούμε με τι αναφέρονται οι πλώες που πήγα να σας πω, να δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Αρχίζει λοιπόν η ανάγκη να γίνονται πλέον μεγαλύτερα πλοία, με μεγαλύτερη ιστιοφορία πια, όπως αυτό εδώ πέρα, που χρειαζόταν πια πολύ πολύ εξειδικευμένους ναυτικούς. Αυτό είναι το λεγόμενο μπρίκι. Τα μπρίκια λοιπόν αυτά ήταν πολύ μεγαλύτερα, πολύ ακριβότερα και πολύ δυσκολότερα στο χειρισμό. Δηλαδή θέλαν πολύ περισσότερες πια γνώσεις για να χειριστεί κανείς αυτήν την ιστιοφορία της τόσο μεγάλης επιφάνειας των πανιών. Λοιπόν, και επίσης το μπρίκι είναι και αυτό χιλιοϊπωμένο πλοίο, απλώς τώρα σήμερα βλέπουμε λίγο τεχνικά πώς ήταν αυτά. Και μια μορφή παραλλαγή αυτού είναι αυτό που θα δούμε τώρα, για να δούμε την επόμενη εικόνα. Αυτό είναι η σακολέβα. Αυτό είναι μια φωτογραφία, μια σακολέβα, δεν είναι μια γνωστή πλοίο, αλλά κοιτάξτε εδώ τώρα αυτή την, πώς να πούμε, την παραλλαγή, την ονόμασε σακολέβα όχι η παράδοση ναυτική όπως όλα τα άλλα, αλλά την ονόμασε ένας ναυτικός, αξιωματικός του ναυτικού, οφείλεται δηλαδή σε έναν Στέλιο, Στυλιανό Λυκούδη, πολύ γνωστό στην ιστορία του ναυτικού, ο οποίος έκανε πάρα πολλά πράγματα, προσέφερε πάρα πολλά στη ναυτική εκπαίδευση, ο Λυκούδης. Και να δούμε, αν μπορούμε λίγο, στην επόμενη, να πούμε δύο λόγια δηλαδή, επ' ευκαιρία που αναφερθήκαμε, εδώ είναι στο τέλος πια της καριέρας, κοντά στο 30 τόσο, αλλά είναι γεννημένος τον προπροηγούμενο αιώνα ο Λυκούδης, αυτός, ο οποίος τόσα πολλά προσέφερε. Ας πάρουμε την εικόνα, εδώ να πούμε δύο λόγια, τόσα πολλά προσέφερε στο ναυτικό, ώστε το ναυτικό, ένα συγκεκριμένο, αυτός ο Λυκούδης, εκτός των άλλων, προς τη στιγμή τώρα πιαστήκαμε με το Λυκούδη, γιατί για τα πλοία αυτά, πως ένα από αυτά το ονομάτισε ο ίδιος Σακολέβα, αλλά προσέφερε πάρα πολλά σε ένα συγκεκριμένο τομέα, γέμισε με τεράστια προσπάθεια, γιατί ξέρετε τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, γέμισε όλο το Αιγαίο με φάρους στα επικίνδυνα περάσματα. Στα βαθύ, στα βραχώδη, στις στροφές, μέσα στη νύχτα κτλ. Όλοι οι φάροι που υπάρχουν στην Ελλάδα ή το 90% των φάρων οφείλεται στη δραστηριότητα αυτού του συγκεκριμένου αξιωματικού, ο οποίος ήταν πάρα πολύ μορφωμένος και φιλολογικά και φιλοσοφικά και όλα. Πώς να πούμε, εις ένδειξη τιμή στη μνήμη του, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Το ναυτικό ονόμασε ένα πλοίο με το όνομά του. Αυτό το πλοίο λέγεται Σίγμα Λυκούδης και είναι πλοίο της φαροφυλακής. Δηλαδή στην υπηρεσία, φαροφυλακή θα είναι μια υπηρεσία η οποία φροντίζει για τη λειτουργία των φάρων, για την τροφοδοσία του προσωπικού των φάρων και όλα αυτά. Με αυτό το πλοίο. Αυτό λοιπόν ονομάστηκε Λυκούδης στο όνομα του πλοιάρχου αυτού. Του αξιωματικού μάλλον, μετά έγινε βέβαια μεγαλόβαθμος.
Ας πάρουμε την εικόνα και μια που έτσι κάναμε τώρα μια παρένθεση για να μαθαίνουμε έτσι και λίγο πράγματα τελείως άγνωστα. Αυτός ο Λυκούδης έκανε κάποιες, ήξερε, προφανώς θα σας πω για το γιατί, ήξερε πάρα πολλά πράγματα και για τη φιλολογία, την παλιά κτλ. Αυτός έκανε πάρα πολλές έρευνες ιστορικές, ο Λυκούδης, και έφερε στο φως πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Ας πούμε, μάλλον ας δούμε απευθείας, λοιπόν, ας δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Εδώ είναι ένα, βλέπετε, Στυλιανού, Εμμανουήλ Λυκούδη, λοιπόν, δύο σοβαρέ γεωγραφικές πλάνε αναζητητών της ταυτότητας της Ομηρικής Ιθάκης. Αυτό λοιπόν είναι μια μονογραφία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα του Λυκούδη για το πού βρισκότανε η Ιθάκη. Βέβαια σήμερα είναι παγκίνως αποδεκτό, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα, ότι η Ομηρική Ιθάκη, αυτή που αναζητούσε ο Οδυσσέας, δεν ταυτίζεται με την Ιθάκη τη σημερινή και έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες. Πού βρισκόταν αυτή η Ιθάκη. Ο Λυκούδης εισέφερε πάρα πολλά σε έναν τομέα που θα σας πω αμέσως μετά, αφού δούμε το επόμενο βιβλίο του. Ας δούμε την επόμενη μονογραφία που εξεδόθηκε από την Ακαδημία τότε. Λοιπόν, Στυλιανού Λυκούδη, λοιπόν, «Ανασκευή παρερμηνίας ομηρικού τινός στίχου και ναυτικής ενίας». Λοιπόν, εδώ λοιπόν ο Λυκούδης και σε μια ομιλία του την οποία γραπτή, την οποία τυχαίνει και αυτή να την έχω, ας πάρουμε την εικόνα, έλεγε, είπε κάτι σε μια ομιλία του, να μην διαβάζουμε εννοείται τώρα την ομιλία του ολόκληρη, γιατί τυχαίνει να τα έχω όλα αυτά στο πρωτότυπο, αυτά εδώ πέρα είναι που βλέπετε τώρα, αλλά μην πιάσουμε τώρα την ομιλία, αλλά λέει ένα πράγμα το οποίο όταν το πρωτοδιάβασα μου φάνηκε σοφό, γιατί πραγματικά σκεφτόμουν κάτι, αλλά δεν μπορούσα να το μορφοποιήσω στη σκέψη μου. Ο Λυκούδης έλεγε από τότε, έχουμε εξαιρετικούς ομηριστές, εξαιρετικούς καθηγητές που ασχολούνται με τον Όμηρο, που ασχολούνται με πολλά παρόμοια θέματα, αλλά κυρίως με τον Όμηρο. Ο Όμηρος περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια, απίστευτες λεπτομέρειες, το ταξίδι του Οδυσσέα. Μετεωρολογικές, γεωλογικές στη στεριά όταν ήταν, ναυσιπλοείας. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο Λυκούδης ότι τα ομηρικά αυτά έπι, κυρίως στην Οδύσσεια βέβαια, γιατί μιλάμε για έναν πλού πολλών χρόνων, έπρεπε να μελετώνται σε συνεργασία των φιλολόγων με ναυτικούς, με μετεωρολόγους, με αξιωματικούς δηλαδή, που να ξέρουν, να καταλάβουν τι ακριβώς γράφει το κείμενο. Γιατί οι φιλόλογοι μετέφραζαν, ίσως και τώρα ακόμα δυστυχώς, μετέφραζαν κατά λέξη το κείμενο που διάβαζαν, κατά λέξη το κείμενο, η οποία μετάφραση, ενώ ήταν σωστή, αντιστοιχούσε στη λέξη, δεν αντιστοιχούσε στο νόημα που απέδιδαν οι ναυτικοί στη λέξη αυτή. Έλεγε λοιπόν ο Λυκούδης ένα πολύ σωστό πράγμα, ότι αν ναυτικοί πεπειραμένοι στους πλώες αυτούς, της ακτοπλοείας κυρίως, ήταν κοντά στον φιλόλογο που μετέφραζε τον Όμηρο, θα μπορούσαν να, ας πούμε, να λύσουν ή να απαντήσουν σε κάποια προβλήματα. Αυτό ενστικτοδός το καταλάβαινα βέβαια και έλεγα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Όπως, αλλά το είδα με τα μάτια μου, αυτό που έλεγε ο Λυκούδης, όταν κάποτε από τις, παρένθεση τώρα κάνουμε στα πλοία αυτά βέβαια, το εμπορίο του Αιγαίου Πελάγους, αλλά σας είπα πριν, σας είπα μια μέρα ότι μετά από κάθε εκπομπή πρέπει οπωσδήποτε να έχετε αποκομίσει και μια γνώση που δεν υπάρχει. Κάτι καινούριο που λέμε να μαθαίνουμε όλοι. Λοιπόν, χρόνια μετά λοιπόν, στη Γαλλία έπεσε, θυμάστε και προχθές σας έλεγα κάτι στοιχεία τα έχω στη Γαλλία και θα τα φέρω και τα έφερα και κάναμε την εκπομπή. Εγώ έχω πολύ περισσότερο το ταραβέρι που λέμε από τη Γαλλία. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποια στιγμή στη Γαλλία βρίσκω αυτό που θα δείτε τώρα. Αυτό.
Βρίσκω λοιπόν την Ιλιάδα του Ομήρου σε έκδοση του 1892, πρωτότυπο δηλαδή, το οποίο έχει, ας πάρουμε την εικόνα, είναι αυτό το βιβλιαράκι το μικρό, το οποίο έχει το χαρακτηριστικό ότι, τώρα δεν φαίνεται ίσως από εκεί, αλλά έτσι χοντρικά που λέμε, όπου το κείμενο, το απάνω μέρος δηλαδή, το απάνω μέρος της γαλλικής αυτή, είναι γκαλιμάρνο, θα μου πείτε τι σας το λέω τώρα και πού να βρεθεί αυτό. Α, όχι, όχι, Librairie Hachette, δεν υπάρχει τώρα αυτή η εταιρεία, η εκδοτικός οίκος. Λοιπόν, αυτός ο εκδοτικός οίκος λοιπόν, το μισό απάνω της σελίδας, τώρα στην τύχη την άνοιξα, αλλά βλέπετε εδώ το χώρισμα, το μισό απάνω της σελίδας είναι το κείμενο και όσο είναι το κείμενο είναι και τα σχόλια από κάτω. Τα σχόλια. Για πρώτη φορά, όταν έπεσε στα χέρια μου αυτό το βιβλίο, κατάλαβα ακριβώς στην πράξη τι λέει ο Λυκούδης. Αυτός λοιπόν που μετέφρασε, αυτός λοιπόν που έκανε τα σχόλια μάλλον στο βιβλίο αυτό, προφανώς Γάλλος μεταφραστής, συνεργάστηκε, κατά τη γνώμη μου βέβαια, με Γάλλο ναυτικό. Και αυτή η μετάφραση λοιπόν της Ιλιάδας και της Οδύσσιας είναι δύο αυτό. Η Ιλιάδα και η Οδύσσια είναι δύο τέτοια. Στην Οδύσσια λοιπόν, κατά μένα είναι φανερό ότι συνεργάστηκε και με κάποιον που ήξερε. Και για παράδειγμα, ας πούμε, ένα πολύ πολύ εξειδικευμένο, πώς μετρούσαν τότε το δρόμο που έκανε ένα πλοίο, δείτε επίσης ένα άλλο έργο του Λυκούδη, επί αρχαιοτάτου τεινός προτύπου ναυτικού διάρματος. Τι ήταν το διάρμα σε αυτά που λέει ο Όμηρος. Δεν θα πούμε τώρα τι ήταν το διάρμα, αλλά θα πούμε ότι ακριβώς ο Λυκούδης μπόρεσε και ας πούμε εντόπισε την ακριβή έννοια όλων αυτών των εδαφείων της Οδύσσιας και των αρχαίων βέβαια κειμένων. Και ας πάρουμε βέβαια την εικόνα και πριν κάνουμε την παρένθεση για το Λυκούδη, μιλώντας για τα μεγάλα αυτά πλοία πια, τριχαντήρια και μπρίκια και πελώρια πλοία για τα χρόνια εκείνα, τότε εμφανίστηκε η έννοια του εφοπλιστή, που δεν λεγόταν εφοπλιστής βέβαια, γιατί στα τόσο μεγάλα πια φορτία, τα πλοία τα τεράστια, ήρθαν και 500 τόνους, 400 τόνους μέσα φορτίου. Ο καπετάνιος, ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος όπως λέγανε τότε, δεν μπορούσε να αγοράσει ο ίδιος εμπορεύματα, να πληρώσει δηλαδή τόσες χιλιάδες τότε άσπρα που το λέγανε, ή λίρες ή ασημένια νομίσματα, ξέρω εγώ τι, για να αγοράσει εμπορεύματα πια. Μπορούσε να πλοιαρχεύσει το πλοίο, να το οδηγήσει, να το κυβερνήσει, αλλά δεν μπορούσε να αγοράσει όλα αυτά. Εμφανίστηκαν λοιπόν τότε οι χρηματοδότες και μάλιστα αυτό έχει και μια πολύ πολύ παράξενη λέξη παρμένη από το ιταλικό ναυτικό. Σας είπα, δεν λεγόταν εφοπλιστές, δεν λεγόταν αυτοί, λεγόταν με μια πολύ παράξενη λέξη, θα το καταλάβετε, παρτσινέβελη. Αυτό βγαίνει τώρα από μια παμπάλια ισπανική λέξη που πέρασε στην ιταλική, στο ιταλικό ναυτικό και από εκεί πέρασε στο ελληνικό. Λοιπόν, παρτσινέβελη ήταν αυτοί που χρηματοδοτούσαν την επιχείρηση αυτήν. Και είχαν την αξίωση πια να πουληθεί το εμπόρευμα, να εισπραχθεί το ποσόν και στο γυρισμό το πλοίο να αποδώσει σε αυτούς τα χρήματα και το κέρδος το οποίο είχαν επενδύσει. Και επειδή πολλές φορές και οι ίδιοι δανείζονταν για να αντιμετωπίσουν την χρηματοδότηση ενός τέτοιου πλού, περίμεναν πίσω με αγωνία, με μεγάλη αγωνία, αν θα γυρίσει το πλοίο χωρίς να βάλει και την, πώς λέει, και την πρατσέρα που έρχεται να την καλωσορίσεις και τέτοια στα τραγούδια, αυτά τα νησιώτικα. Γιατί με τεράστια αγωνία περίμεναν αν θα γυρίσει πίσω το πλοίο ή δεν θα γυρίσει, αν θα πάρουν δηλαδή πίσω το δάνειο ή όχι. Ήταν λοιπόν πολύ επικίνδυνα αυτά τα δάνεια που δινόταν στους θαλασσινούς και γι' αυτό μέχρι σήμερα, συνεκδοχικά βέβαια πια δεν υπάρχει αυτή η μορφή κίνησης κεφαλαίων, αλλά μέχρι σήμερα ένα επισφαλές δάνειο λέγεται μεν επισφαλές από τις τράπεζες και τους δικηγόρους, αλλά στην κοινή ομιλουμένη λέγεται θαλασσοδάνειο. Δηλαδή το δάνειο το οποίο κινδυνεύει να μην αποδοθεί πίσω λεγόταν αιώνες ολόκληρους θαλασσοδάνειο και ήταν αυτό, δηλαδή να δανείζει κανείς τους θαλασσινούς, η παρτσινέβελη αυτή. Και δεν ήταν μόνον αυτή η λέξη παράξενη,
ολόκληρο το ναυτικό των χρόνων εκείνων μιλούσε μια γλώσσα εξαιρετικά δυσνόητη για όποιον δεν ήταν ναυτικός. Τόσο δυσνόητη για τους μη ναυτικούς, ώστε όταν η Ελλάδα έγινε και αυτή κράτος, έστω αυτό το μικρό κράτος που έγινε στην αρχή, παρέστη ανάγκη να διορθωθεί το ονοματολόγιο. Παρένθεση. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, δεν θα το συζητήσουμε σήμερα, απλώς σας το επισημαίνω. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε κάποια φορά. Μετά από 400 χρόνων δουλεία, όλα τα τοπονύμια στην Ελλάδα, όλα, ήτανε τουρκικά. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια τεράστια δουλειά να αποδοθούν οι λέξεις αυτές στα ελληνικά. Τόσο δε είχε περάσει τουρκική ονομασία ακόμα και σε αυτούς, στους Τεριάνους που δεν ήταν άνθρωποι, δεν είχαμε σχέση με τη θάλασσα, ας πούμε για χρόνια ολόκληρα, μέχρι και σήμερα, όταν θέλουμε να πάμε εδώ, πάμε στην πόλη, στο ύψωμα, τι λέμε, πάμε στο Σέιχ Σου, τουλάχιστον οι παλιότεροι, πάμε στο Σέιχ Σου. Μπορεί άλλος να του πει, πάμε στον Κεδρινό Λόφο, και σωστά, το λογιότερο, ή πάμε στο, πώς το λένε, στα Χίλια Δένδρα. Νομίζω ο Άστη είχε μια γραμμή που έλεγε πάνω Χίλια Δένδρα. Ναι, εντάξει, αλλά απέναντι, στην απέναντι ακτή του Θερμαϊκού. Δεν ήταν τον Μπαξέ Τσιφλίκη. Τώρα του λένε νέους επιβάτες. Θέλω να πω δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό υπήρχε και στη στεριά. Σε απόλυτο βαθμό, απόλυτο, υπήρχε στο ναυτικό. Έφτιαξε λοιπόν η τότε κυβέρνηση, έφτιαξε μια επιτροπή στην οποία διόρισε έναν άλλον μεγάλο, όχι ηλικιακά, μεγάλο στις γνώσεις, αξιωματικό επίσης του ναυτικού, ο οποίος λεγόταν Παλάσκας, Λεωνίδας Παλάσκας, ούτως ώστε να εξελινήσει, να αποκαθάρει, ξέρω εγώ ποια είναι και η σωστή λέξη τώρα στην γλωσσολογία, να εξελινήσει τη ναυτική ορολογία. Αυτός βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, ενώ ήταν, σας είπα, πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Ο Παλάσκας λοιπόν βρέθηκε σε δύσκολη λέξη, θέση. Γιατί, ναι μεν φαινόταν ότι αυτή είναι η ιταλική λέξη, η άλλη είναι τουρκική, η άλλη είναι γαλλική. Δηλαδή ήταν λέξεις από το ναυτικό με το οποίο ερχόταν σε επαφή. Ναι, αυτό ναι. Αλλά όμως, για πολύ πολύ μεγάλο αριθμό αυτών, δεν υπήρχε αντίστοιχη ελληνική, της ομιλουμένης γλώσσας τότε. Ως λύση, δεν ξέρω αν στο μυαλό του ότι θεώρησε πρόχειρη για να οικονομήσει τα πράγματα ή μόνιμη λύση, δεν ξέρω μες στο μυαλό του πώς, αλλά σκέφτηκε, αφού δεν μπορούμε να βρούμε λέξη που να τη λένε η ναυτική ή κάποιοι ναυτικοί στα ελληνικά και να την καθιερώσουμε, θα βάλουμε μέσα στη γλώσσα την αρχαία λέξη. Την αρχαία λέξη. Γιατί στην αρχαιότητα, απλώς εμείς σήμερα δεν ξεκινήσαμε από τόσο παλιά, υπήρχε πλήρης ορολογία αφού γινόταν πλοές στις απικίες όλη τη Μεσόγειο. Ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα, το τάδε σκηνή των Πανιών, θα το πούμε Αρτέμονα, ο Αρτέμον. Όταν θέλουμε να πούμε να φύγει βάρκα από το πλοίο, να απομακρυνθεί κτλ, θα πούμε Άποσον, έλεγε ο Παλάσκας. Όταν θέλουμε να πούμε στον Κοπηλάτη, γιατί τότε δεν υπήρχαν βενζινάκατοι και τέτοια, ήταν με τις βάρκες η επικοινωνία του πλοίου με τη στεριά και τέτοια, με βάρκες γινόταν. Όταν θέλουμε να πούμε στο βαρκάρι, σήκωσε τα κουπιά στον αέρα, θα πούμε πτέρωσον. Ίσως από το φτέρο, ξέρω εγώ, θα πούμε πτέρωσον. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια ο Παλάσκας, ο οποίος σας είπε ήταν πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος, και έφτιαξε. Και έφτιαξε, για να δούμε την επόμενη εικόνα. Έφτιαξε ένα πίνακα, ο οποίος λεγόταν τέλος πάντων ναυτικών ονοματολόγιων. Το ναυτικό ονοματολόγιο λοιπόν, εδώ είναι μια μελέτη του Λυκούδη, προσέξτε τώρα, του μεταγενέστερου για το ναυτικό ονοματολόγιον. Σε αυτή λοιπόν τη μελέτη, η οποία είναι εξαιρετική και θα άξιζε τον κόπο μόνο για αυτό να κάνουμε μια εκπομπή για τα ονοματολόγια αυτά, πώς φτάσαν στη σημερινή αυτή, να πούμε. Ας πάρουμε την εικόνα. Και οι ναύτες, αγράμματοι
αγράμματα παιδιά των χρόνων εκείνων, δεν μπορούσαν εύκολα να καταλάβουν τις λέξεις, τις ναυτικές, στη γλώσσα αυτή που μετέφρασε σωστά ίσως ο Παλάσκας. Είναι λοιπόν μια πολύ πολύ μεγάλη μελέτη εδώ, η οποία καταλήγει σε αυτήν την μελέτη, είναι γραμμένο από το Λυκούδι, αυτό το οποίο εγώ όσο θυμόμουν, βέβαια νομίζω κάπως ακόμα λειτουργεί η μνήμη μου, σας το είχα πει τότε, αλλά ο Λυκούδης, μια που έψε στα χέρια μου τώρα ψάχνοντας αυτό, είναι ακριβώς αυτό που θυμόμουν, να δείτε πώς το λέει ο Λυκούδης. Το περιστατικό δηλαδή της σύγχυσης αυτής των γλωσσών. Δηλαδή θα θυμάστε ίσως ότι ο βασιλιάς τότε βγήκε σε μια περιπολία με ένα από τα πλοία τα βασιλικά, αλλά αυτό το πλοίο έπεσε σε μεγάλη θαλασσοταραχή. Ο καπετάνιος, δίπλο βασιλιάς τώρα στη γέφυρα, ο καπετάνιος έδινε εντολές στην ελληνική γλώσσα του Παλάσκα. Δύσκολα τα παιδιά οι ναύτες δεν καταλάβαιναν, αλλά κάποια στιγμή το πλοίο άρχισε να κινδυνεύει. Όταν δεν εκτελούνταν μέσα σε φοβερή τρικυμία οι εντολές του καπετάνιου. Αλλά ακούστε το, λοιπόν. Εταξίδευεν ο βασιλεύς Όθων με την θαλαμιγόν του εις επίσκεψη διαφόρων παραλιακών πόλεων της Ελλάδος. Κατά τον πλούν ενέσκυψεν απροσδοκίτως τρικυμία. Ο κυβερνήτης Μπαλάσκας, ο και συντάξας των ναυτικών ονοματολόγιων, διέταξε το πλήρωμα να χειριστεί ταχαίως τα πανιά εκφωνών παραγγέλματα με το ονοματολόγιον το επίσημον, εις γλώσσαν καθαρεύουσαν. Αλληνάφτε, όλοι αρβανιτόπουλα, δεν εννοούσαν τα παραγγέλματα και δεν εκκινούντο. Απελπισής δε ο ύπαρχος της Θαλαμιγού, Ζάκας, ευρισκόμενος εις το μέσον του ιστού, όταν είναι ότι κανένας δεν ακούει τίποτα, δεν εκτελεί τίποτα, απευθύνεται προς τον Όθωνα, λέγον, «Μεγαλειότατε, λαλίσομεν αλβανιστή», δηλαδή να τα πούμε στα αρβανίτικα, «δοθήσεις της αδείας, ο κυβερνήτης παραγγέλει στο πλήρωμα». Τρίμα, μα ένα φλόκο, παπαφίγκο, για πια κόντρα για πια. Λοιπόν, αυτό το τρίμα είναι το πλήρωμα. Ναύτες, παπαφίγκο είναι ένα από τα πανιά. Κατεβάστε αυτό το πανιά, ανεβάστε τα κτλ. Λοιπόν, τρίμα, μα ένα φλόκο, παπαφίγκο, για πια κόντρα για πια. Τα ναυτόπουλα, μόλις ήκουσαν τα παραγγέλματα στην γλώσσα που είχαν συνηθίσει, αναρριχήθησαν ως πουλιά εις τα κατάρτια και υπέστειλαν τα πανιά. Το πλοίο ευρύκε τον δρόμο του και το ταξίδι συνεχίστη ούριον, ομαλά δηλαδή. Δηλαδή, αν δεν εκφωνούσαν έτσι τα παραγγέλματα, ξέρετε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος στη μεγάλη ιστιοφορία ήταν ο δυνατός αέρας. Όσο ο αέρας ήταν ευεργετικός, αφού αέρα θέλαν τα πανιά για να πλέψουν, στη μεγάλη ιστιοφορία ο ανέλεγκτος αέρας από όλες μπορούσε να ανατρέψει το πλοίο. Έπρεπε λοιπόν στη Θύελλα το πρώτο που να κάνουν να κατεβάσουν να μαζέψουν τα πανιά. Αλλά το να μαζευτούν τα πανιά πρώτον ήθελε εντολή, πια να μαζευτούν και πώς, αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν εδώ, και ήθελε ταχύτητα. Και το ότι ανέβηκαν ως πουλιά, λέει ο Λυκούδης, δεν είναι υπερβολή. Εάν βλέπατε μέχρι και πρόσφατα και την εκπαίδευση και στο ελληνικό ναυτικό των υποψηφίων, ας πούμε, αξιωματικών του ναυτικού, ήταν πραγματικά σαν πουλιά. Δείτε μια εικόνα μόνον, φωτογραφία είναι, η οποία προς στιγμήν θα νομίζετε ότι είναι πουλιά. Αυτό που βλέπετε δεν έχει ελιδόνια στα σύρματα. Είναι ναύτες στα ιστεία. Δηλαδή για να ξεσκαλώσει το πανί από πάνω, γιατί εμείς τώρα και στις προηγούμενες φωτογραφίες και εικόνες, ζωγραφικούς πίνακες και φωτογραφίες, βλέπαμε τα πανιά, τα ιστεία κρεμασμένα από το οριζόντιο κατάρτι. Έτσι, από τον οριζόντιο ιστό. Ναι, αλλά ήταν κρεμασμένα εκεί, γιατί ήταν πιασμένα αναδιαστήματα, ένα μισό μέτρο, ένα μέτρο, ήταν πιασμένα με κάποιο σύστημα απάνω στο κατάρτι αυτό. Για να φύγει λοιπόν το πανί από εκεί πάνω, έπρεπε αυτά να ξεσκαλωθούν. Δηλαδή, σαν να, έτσι απλοϊκά να το πούμε για να το καταλάβουμε, σαν να είναι πιασμένο κάτι με μανταλάκια εκεί πάνω. Κάποιος έπρεπε αυτά τα μανταλάκια να τα λύσει. Αυτός το κάποιος ήταν το πλήρωμα. Και σκεφτείτε τώρα τι επιδεξιότητα χρειάζεται σε κυκλώνα, σε τρομακτική Θύελλα, γιατί εμείς τώρα το βλέπουμε αυτό σταματημένο. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα να γυρνάει το πλοίο, να γέρνει προς το πλάι, τη μια μεριά, να επανέρχεται να γέρνει από την άλλη, από τον κυματισμό, από τον μπότζι, και αυτό το κατάρτι, το οριζόντιο με αυτά τα παιδιά επάνω, να κουμπάει στη θάλασσα, δεξιά-αριστερά. Και αυτά τα παιδιά να μην πέφτουν στη θάλασσα, τα ναυτόπουλα. Ήταν δηλαδή η ιστιοφορία μια πολύ πολύ μεγάλη, ας πούμε, επιδεξιότητα των πληρωμάτων
Και χρειαζόταν τότε πολύ πολύ μεγάλη εκπαίδευση, ίσως πολύ πιο δύσκολο από τις σημερινές. Ας πούμε, όπου όλα με μηχανικό τρόπο πια γίνονται, ακόμα και τα ιστιοφόρα με μηχανικό τρόπο μαζεύονται τα πανιά. Και ας δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Πάλι βιβλίο του Λικούδη, «Ολίγα τεινά δια τον μέγαν του ναυτικού μας ευεργέτην, τον ποτέ», δηλαδή τον παλαιότερο που δεν ζει πια, «τον ποτέ Λεωνίδαν Παλάσκα, πλοίαρχον του βασιλικού ναυτικού». Αυτά λοιπόν, ας πάρουμε αυτή την εικόνα. Αυτά λοιπόν τα περίφημα, και πας σίγουρα στην ιστορία του ναυτικού βιβλία, κατά τύχην, το τύχην εντός εισαγωγικών βέβαια, είναι στα χέρια μου και έχει νομίζω ενδιαφέρον κάποια άλλη στιγμή και σε κάποια άλλη εκπομπή να τα δούμε έτσι με κάποια περισσότερη λεπτομέρεια, όχι τόση που λέει ενδιαφέρει μόνο τους ναυτικούς, αλλά όπως μιλήσαμε σήμερα, σε ένα γενικότερο πλαίσιο που μπορεί να ενδιαφέρει και ανθρώπους που ασχολούνται με την ιστορία χωρίς κατά ανάγκη να είναι ναυτικοί. Και τότε είχε αρχίσει, τι είχε αρχίσει τότε, η συγγραφή πια βιβλίων ναυσιπλοείας. Δηλαδή δεν έφτανε αυτό που λέγαμε παλιά, ο πατέρας καθοδηγούσε το γιο ή ο ναυπηγός, και για τους ναυπηγούς θα πούμε κάποια πράγματα, αλλά όχι τώρα. Ή ο ναυπηγός, ο πατέρας, ο καραβομαραγκός καθοδηγούσε το γιο κτλ. Κάποια στιγμή η ναυσιπλοεία έγινε τόσο σύνθετη που βγαίναν πια, άρχισαν να βγαίνουν και να μεταφράζονται και στη χώρα μας βιβλία, γιατί εδώ εκείνα τα χρόνια ήταν ακόμα η τουρκοκρατία στα νησιά κτλ. Μεταφραζόταν ξένα βιβλία και ερχόταν εδώ. Όπου, ας δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Α, εδώ είναι ο Παλάσκας, ο Λεωνίδας Παλάσκας που σώζεται πράγματι μια φωτογραφία του. Όπως λέει ο Λικούδης, ο ποτέ Λεωνίδας Παλάσκας. Ας δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό είναι ένα βιβλίο γαλλικό, ναυτική συγγραφή επί του Γάλλου Φουρνιέ, αξιωματικού της Λεγιώνος της Τιμής και εξεταστού της ναυτικής τέχνης και τα πάντα, μεταφραστής και επεξεργασία υπό Τρικαλιώτου, υποναυπηγού του βασιλικού ναυτικού. Αυτό λοιπόν είναι βιβλίο του 1865, το οποίο πραγματεύεται πλέον, ας πάρουμε την εικόνα, το οποίο πραγματεύεται τα περί ναυτιλίας και είναι από τα πρώτα, ίσως και το πρώτο, γιατί δεν μου τυχαίνω, έχω πολλά τέτοια. Είναι το πρώτο το οποίο έχει μέσα ενσωματωμένους χάρτες, προσέξτε το, αυτό είναι βιβλίο του 1860 και έχει μέσα, αναδιπλούμενους μάλλον είναι σωστή λέξη, αναδιπλούμενους χάρτες, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνει κανείς που λίγο διαβάζει αυτούς τους χάρτες, είναι φτιαγμένοι με την μερκατορική προβολή, δηλαδή με ένα σύνθετο τρόπο, μόνο να σας πω μια λέξη μόνο, η ναυσιπλοεία έχει μια επιπλέον δυσχέρεια, πολύ μεγάλη, γιατί τα πλοία έχουν χάρτες. Τότε εκείνα τα χρόνια δεν ξέρω πού τους είχαν τους χάρτες τους πρόχειρους. Σήμερα, πίσω από τη γέφυρα σε κάθε πλοίο, είναι το λεγόμενο chart room, το έχει συρτάρια μεγάλα και έχει χάρτες μέσα ανάλογα τις περιοχές που πλέουν. Σήμερα πια και με δορυφορικές πλοηγήσεις. Μια μεγάλη δυσκολία των χρόνων εκείνων, ακόμα και αν είχαν χάρτες, ήταν η εξής. Οι χάρτες είναι ένα χαρτί επίπεδο. Χάρτες θα πέσει του κάτω-κάτω χαρτί. Ένα χαρτί επίπεδο. Που έλεγε μέσα πολλά πράγματα και ανάλογα με τον τόπο που πάνε. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, το χαρτί, το επίπεδο, έπρεπε να το εφαρμόσουν, υπολογιστικά βέβαια, πάνω σε ένα σώμα που είναι σφαιρικό. Στη γη. Αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία. Πώς δηλαδή θα μπορούσε να απεικονιστεί με ασφάλεια το εικονιζόμενο σε επίπεδο απάνω σε σφαίρα. Πώς θα μπορούσε αυτό να εξοικονιστεί με ασφάλεια, να μην πέσει έξω το πλοίο ή σε βράχους ή σε στεριές και σε τέτοια. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά όχι για τώρα, την οποία όμως, από ό,τι βλέπω εδώ, του 1800 ο Φουρνιέ στη Γαλλία το είχε κάνει. Και ένα δευτερόλεπτο μόνο, γιατί αμέσως μετά ένα δευτερόλεπτο μόνο, δείτε ενδεικτικά μόνο το επόμενο σύγγραμμα, Νικολάου λοιπόν Κοτσοβίλη, περί παρεκτροπής των πηξίδων. Δηλαδή, από τότε ακόμα, καταρχάς ας πάρουμε την εικόνα, μην το ξεχάσω κι εγώ τώρα, λέω όλο σε λίγο και σε λίγο, λοιπόν, είναι και τέταρτο η ώρα, δεν βλέπω να τελειώνει αυτή η εκπομπή, παρόλο ότι ήταν ελαφρώς τεχνική, ας βάλουμε τα τηλέφωνα, με χαρά και με αυτή, ό,τι άλλο να ρωτήσετε ή να προσθέσετε κτλ, να το ακούσουμε, στο 729-219. Βλέπουμε λοιπόν ότι είχαν κυκλοφορήσει ήδη συγγράμματα τον προπροηγούμενο αιώνα, στα οποία είχε γίνει αντιληπτό και αντιμετωπιζόταν, αντιληπτή μάλλον και αντιμετωπιζόταν, η εκτροπή
της μαγνητικής πηξίδας, η οποία ενώ δείχνει το βορρά, δεν δείχνει τον πραγματικό βορρά. Δεν είναι ο πραγματικός βορράς. Και πρέπει κανείς ενώ όχι ο επιβάτης, ο πλοίαρχος ή όποιος τέλος πάντων κυβερνά ένα καράβι, πρέπει να ξέρει, σας επαναλαμβάνω αρκετά πριν τις δορυφορικές πλοηγήσεις και τα τέτοια που πια είναι εύκολο, αλλά έπρεπε να ξέρει να υπολογίζει στις μετρήσεις του την απόκληση. Δηλαδή ότι ενώ η πηξίδα του δείχνει βορρά, δεν είναι ο πραγματικός βορράς. Είναι μια ιστορία με μια μέτρηση που λέγεται αζημουθιακή μέτρηση, αλλά τέλος πάντων μην μπούμε τώρα σε αυτά. Λοιπόν, αυτά όμως, ας μπούμε όμως και ας πούμε ότι από τον προ-προηγούμενο αιώνα η ναυτική, ας πούμε, τέχνη πέρασε στα βιβλία, τα οποία βιβλία μεταφράστηκαν σχεδόν όλα στα ελληνικά. Τυχαίνει να, απλώς δεν έχει νόημα να δούμε τώρα πολλά βιβλία, τυχαίνει να έχω πάρα πολλά βιβλία του προ-προηγούμενου αιώνα, που σημαίνει τι. Η μετάφρασή τους εκείνα τα δύσκολα χρόνια, που όλα αυτά ήταν πολύ ακριβά, και η μετάφραση και η αποστολή τους στην Ελλάδα και όλα αυτά, για να γίνεται αυτό το πράγμα, σήμαινε επέκταση και μεγάλη ναυτιλία. Δηλαδή ήταν χρειαζόμενα πια αυτά. Και γι' αυτό υποθέτω λογικά μεταφραζόταν με όλα τα έξοδα των χρόνων εκείνων και με τις δαπάνες να σταλούν πίσω εδώ πέρα στα νησιά. Λοιπόν, παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Ναι, και εγώ συνταξιούχος ναυτικός είμαι και με άγγιξε το θέμα που αναφέρετε απόψε. Ήθελα τέσσερα σημεία μόνο να σας πω πολύ σύντομα. Ναι, βέβαια. Συνδράματα του Λυκούδη υπάρχουν και στην ναυτική εκπαίδευση, στις σχολές του ναυτικού. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το Μπρίκι, αυτό το ιστιοφόρο το Μπρίκι ήταν το πρώτο ελληνικό πολεμικό πλοίο στην Επανάσταση του 1921, το Μπρίκι. Ναι. Έχει την Αθήνα. Το τρίτο είναι ότι οι Έλληνες ναυτικοί χρησιμοποιούσαμε πολλές παραφθαρμένες λέξεις της αγγλικής ορολογίας. Φερρυπίν, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε βάρδια, δεν ήταν άνθρωπος βάρδιας, εργαζόταν η μέρα. Τον λέγαμε Ντέιμεν και ναι, τον βγάλαμε Ντέιμάνι, εμείς τον λέγαμε. Το δε νυχτοφύλακα, ο οποίος ήταν κυρίως όταν το βαπόρ ήταν σε όρμο ή στο λιμάνι, από το Watchman το βγάλαμε Βατσιμάνι. Αυτό είναι Βατσιμάνις, αυτό είναι η ελληνιστή, αγγλικές ορολογίες. Σήμερα ξέρετε ποιο λένε Βατσιμάνι. Το νυχτοφύλακα. Ναι, με μια πρόσθετη πιο εξειδικευμένη προσθήκη να σας κάνω. Σήμερα Βατσιμάνιδες λένε αυτούς που μένουν επάνω στα μακροχρονίως σταματημένα πλοία. Στην Ελευσίνα, ας πούμε, είναι ένα σωρό πετρελοφόρα παρατημένα, κατασχεμένα κτλ. Αυτά δεν είναι αδέσποτα εντελώς, γιατί θα πάει ένας μέσα και θα μαζέψει τα πάντα. Αυτά έχουν έναν υπάλληλο μέσα, δεν είναι κατά ανάγκη ναυτικός, που τον λένε σήμερα Βατσιμάνι, ο οποίος μένει εκεί. Κοιμάται εκεί, τρώει εκεί, με τους μήνες κτλ. Αυτοί σήμερα είναι οι Βατσιμάνιδες. Επίσης, η διόρθωση της μαγνητικής πηξίδος που είπατε τώρα πρόσφατα γίνεται με την λεγόμενη παραλλαγή στη δύση του ηλίου, ναι, αν υπάρχει καλός ορίζοντας, με το που θα αγγίξει ο ήλιος τον ορίζοντα στη δύση, με ένα παλινόριο παίρνουμε τη διόπτευσή του και διορθώνουμε τη μαγνητική πηξίδα. Ναι, και διορθώνουμε την πορεία. Ναι, ένα αυτό είναι, και επίσης ήθελα να σας αναφέρω, να αναφερθώ σε πρώτη αυτή που είπατε στην αρχή της εκπομπής, που επιτάσαν οι κατακτητές στα ψαροκάικα, το οποίο μου άγγιξε πάρα πολύ. Υπήρχε ένας καπετάνιος ονομαστός, τον οποίο τον τραγούδησε και ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, ο καπετάν Ανδρέας ο Ζέπος, ο οποίος με τα αλλιεύματά του τάιζε όλο το Φάληρο και τις Δυτικές, τους ανθρώπους που πεινούσαν. Αυτά είχα να σας πω, κύριε Λογοθέτη, και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ναι, ναι, είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για τις πληροφορίες και χαίρομαι που, όπως λέτε, σας άγγιξε η εκπομπή, γιατί αυτή η εκπομπή πραγματικά σκοπό έχει να αγγίζει τους τηλεθεατές και όχι όπως πια σήμερα η επικαιρότητα που αποθεί τον κόσμο. Γιατί αυτά που βλέπετε εσείς στην τηλεόραση τα βλέπω και εγώ, αλλά λέω σήμερα, όχι σήμερα, όλες αυτές τις εκπομπές που κάνουμε, να αγγίξουμε λίγο τους τηλεθεατές παρά να τους αποθούμε. Σήμερα λοιπόν, για να πω κάτι για τη διόπτευση, τα παλιά χρόνια στις σχολές λοιπόν του ναυτικού, του εμπορικού ναυτικού και του πολεμικού βέβαια, επειδή σήμερα μιλάμε για το. Ένα από τα πιο δύσκολα μαθήματα πραγματικά ήταν ο καθορισμός της θέσης του πλοίου, ο καθορισμός του στίγματος. Δηλαδή, πού βρίσκεται το πλοίο κάθε στιγμή. Ξέρετε αυτό. Εμείς
οι υπόλοιποι ως επιβάτες θεωρούμε ότι το πλοίο πάει και θα φτάσει στο λιμάνι που θέλουμε. Με κάποιο τρόπο περίπου αυτόματο. Για αιώνες ολόκληρους όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Έπρεπε τα παλιά χρόνια μόνο από τα αστέρια. Τα παλιά χρόνια μόνο από τα αστέρια. Ταξιδεύανε και φεύγανε, ξέρω εγώ, από τη Φινίκη και φτάνανε στην Αίγυπτο σε συγκεκριμένο σημείο μόνο από τα αστέρια. Πέρασε καιρός, βγήκανε και όργανα διόπτευσης και τέτοια και είναι πια αυτό που λέει και ο Κύριος. Ένα διάστημα δηλαδή ήταν αυτό που λέει ο Κύριος και τα λοιπά, πώς γινόταν αυτές οι διορθώσεις, τα οποία πια σήμερα έχουν ξεπεραστεί όλα με το GPS, δηλαδή με ένα μηχάνημα. Είσαμε μικρότερο από αυτό εδώ πέρα, κύβος, ένα τέτοιο μικρότερο από αυτό, το πλοίο και στη μέση του Ατλαντικού, ας πούμε, μπορεί να καθορίσει τη θέση του με απόκληση 10 μέτρων. Δηλαδή είναι απολύτως ακριβές. Όμως, έχω τη γνώμη πως ακόμα διδάσκονται αυτά, γιατί κάποιος ναυτικός πρέπει να τα ξέρει. Τέλος πάντων, γυρνώντας τώρα σε αυτό που λέγαμε, πράγματι ένα στοιχείο που είπε ο κύριος και είναι σωστό, πάρα πολλές λέξεις ξένης γλώσσας, κυρίως αγγλικές, δευτερευόντως γαλλικές, τις εξελίνιζαν οι ναυτικοί. Γιατί δεν ξέραν την ξένη γλώσσα. Ας πούμε, Watchman είναι αυτός ο παρατηρητής. Ίσως τότε, όχι, ίσως τα παιδιά, όπως είπαμε και πριν, ήταν αγράμματα, δεν ήταν κτλ. Όπως το πιάνε ταυτί τους, Watchman. Το Watchman δεν ήθελε και που να γίνει και Βατσιμάνης. Ακόμα και παίζαμε εμείς μπάλα, παιδιά τώρα, στις πλατείες που από εκεί πριν κτίσουν οι πολυκατοικίες, παίζαμε μπάλα και λέγαμε σε μια αυτή να πούμε, θα χτυπήσουμε φυρικίτ. Το φυρικίτ ήταν το φυρικίτ. Εδέησε να περάσουν χρόνια πολλά και να μάθω αγγλικά για να ξέρω το φυρικίτ που λέγαμε εμείς στα παιδιά κάθε μέρα ήταν το free kick, ελεύθερο χτύπημα. Free kick, το free kick, ξέρω εγώ. Τέλος, πολλά τέτοια ήταν, αλλά πολύ πιο πολλά. Όλα αυτά με τη γλώσσα ήταν μεγεθυμένα τα προβλήματα στο ναυτικό, γιατί αυτοί έρχονταν σε επαφή καθημερινή με ξένες, με ξένες κυβερνήσεις, δηλαδή εννοώ τα λιμεναρχία και τα τέτοια, τα ιταλικά, τα ρωσικά κτλ. Και ακούγαν αυτές τις λέξεις. Και ήταν υποχρεωμένοι να τις εντάξουν στην ορολογία τους, γιατί δεν ήταν υποχρεωμένοι Φερρυππίνοι, Γάλλοι, Τελωνιακοί να ξέρουν ελληνικά. Και έτσι ήταν υποχρεωμένοι οι Έλληνες ναυτικοί να μαθαίνουν τα στοιχειώδη αυτά γαλλικά, τα στοιχειώδη αγγλικά και τα στοιχειώδη. Με την Αγγλία δεν είχαν πολλά. Για να πας στην Αγγλία τα χρόνια εκείνα, να προσθέσουμε και κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος, έπρεπε να βγουν έξω από τη Μεσόγειο. Λοιπόν, έξω από τη Μεσόγειο, να περάσουν δηλαδή το Γιβραλτάρ. Το να περάσουν το Γιβραλτάρ πια δεν ήταν και τόσο δύσκολο τεχνικά, αλλά για αιώνες ολόκληρους, πίστευε ο κόσμος, όταν ακόμα πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη και κάπου στηρίζεται επίπεδη κτλ. Για αιώνες πολλούς πίστευαν ότι η θάλασσα, η Μεσόγειος, τελειώνει εκεί που είναι το Γιβραλτάρ. Και όποιο πλοίο πίστευαν αποτολμούσε να περάσει το Γιβραλτάρ προς τον Ατλαντικό, δεν το λέγανε τότε βέβαια Ατλαντικό, αφού δεν ξέραν τι υπήρχε εκεί, θα έπεφτε σε κάποιο φοβερό βάραθρο. Ότι εκεί τελείωνε, ας πούμε, η γη. Και η έκφραση που λέμε ακόμα και σήμερα, μη περαιτέρω, λέμε, χωρίς να ξέρουμε από πού έρχεται, αυτός ο άνθρωπος με τη συμπεριφορά του με έφτασε στο μη περαιτέρω. Κάθε μέρα τα λέμε αυτά. Το μη περαιτέρω ήταν μια στήλη η οποία ήταν γραμμένη στο Γιβραλτάρ, σε ένα αυτό ψηλό από τη μια και από την άλλη μεριά, και έλεγε μη περαιτέρω, δηλαδή ήταν οι στήλες του Ηρακλείου Διός, ας πούμε, που τις λέει. Λοιπόν, μη περαιτέρω, δηλαδή προειδοποίησε τους ναυτικούς, μην πάτε παραπέρα. Βέβαια, πολύ γρήγορα, εδώ και 2-3 αιώνες, έγινε αντιληπτό ότι δεν ήταν κανένα βάραθρο εκεί πέρα και φτάναν πια μέχρι την Αγγλία. Αναπλέαν το Ροδανό για πώς το λένε αυτό του, και χρυμπάρι. Πολύ μεγάλες ιστορίες είναι αυτές και πολύ ενδιαφέρουσες. Και αν πραγματικά σας ενδιαφέρει, μάλλον πριν πω ότι σας ενδιαφέρει, είδα τώρα ότι ο κόσμος είναι στη σειρά και εγώ κάθομαι και σας λέω για το Γιβραλτάρ. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη, σας ακούμε. Ορίστε. Καλησπέρα σας, κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Και καλή εβδομάδα. Επίσης.
Δύο ερωτήσεις. Μήπως έχετε πρόχειρο, πώς λεγόταν αυτό το ιστιοφόρο στο οποίο ήταν καπετάνιος ο Παλάσκας με όθωνα πάνω στο ιστιοφόρο? Άρης, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω, μπορώ να σας το πω την άλλη φορά. Καλώς. Είναι. Και η άλλη ερώτηση είναι, πώς είναι η απόκληση μεταξύ του πραγματικού βόρειου πόλου και του μαγνητικού βόρειου πόλου, περίπου σε μοίρες? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λίγες μοίρες, πολύ λίγες μοίρες, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες. Αλλά προσέξτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Είναι λίγες μοίρες καταρχάς, και θα μπορούσε κανείς να πει αφού είναι λίγες μοίρες, γιατί υπάρχουν ολόκληρες μελέτες και ολόκληρες αυτές. Γίνεται αυτό το πράγμα και το επισημαίνουμε γιατί ένα πλοίο, όταν στην αρχή της πορείας του, υποθέτουμε ότι δεν το ξέρει, που δεν το ξέρουν αυτό οι ναυτικοί, αλλά επειδή ρωτήσατε τώρα, ας πούμε ένας δεν το ξέρει, ένας ναυτικός, ένας ναυτιλόμενος. Λοιπόν, εάν ένα πλοίο στην αρχή της πορείας του πάρει, εγώ σας λέω, τρεις μοίρες λάθος, κατά τη διαδρομή του, θα αποκλίνει συνεχώς, δηλαδή είναι μια αγωνία η οποία θα μεγαλώνει όσο περπατάει το πλοίο, όσο πλέει. Οι τρεις μοίρες λοιπόν θα το βγάλουν στο τέλος της πορείας του, όσο πιο μεγάλη είναι η πορεία του, θα το βγάλουν μίλια μακριά από εκεί που θέλει να πάει. Συνεπώς, ναι μεν είναι μικρή απόκληση, αλλά και το θέμα είναι το εξής. Μπορεί να, με μεγάλη προσοχή και δεν ξέρω με πόσοι αυτοί να πούμε, να μην το βγάλεις άλλη χώρα, να... Όμως, πάρα πολλές φορές, κάποια αβαθή, κάποιοι ύφαλοι, που δεν τους βλέπεις δηλαδή, αλλά είναι χαρτογραφημένοι στο βυθό κτλ. Εάν είσαι εκτός πορείας και εσύ νομίζεις είσαι αλλού, μπορεί να πέσει το πλοίο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν είναι μικρή απόκληση, αλλά πρέπει οπωσδήποτε η διαφορά μεταξύ πραγματικού και μαγνητικού βορρά να υπολογίζεται. Τα παλιά χρόνια βέβαια δεν ήταν γνωστά αυτά τα πράγματα, γι' αυτό ήταν και πιο εύκολες οι προσαράξεις και όλα αυτά. Και αν θυμάστε, πρόσφατα, πέρυσι, στο περσινό τηλεοπτικό αυτό να πούμε, χειμώνα, είχαμε κάνει 2-3 εκπομπές για το ναυάγιο του Ηράκλειον και σας είχα δείξει τότε επίσημα έγγραφα, παντελώς άγνωστα, όπου έδειχναν ότι το Ηράκλειο βρισκόταν αρκετά εκτός πορείας και βρέθηκε σε βράχους τους οποίους έξισε από κάτω. Το Ηράκλειον. Δεν ήταν δηλαδή το φορτηγό που έπεσε από στην πόρτα και του βούλιαξε. Και μάλιστα θυμάστε και λεπτομέρειες που είδαμε τότε, να είναι ανέπαφη η καρότσα του φορτηγού και μετά να βρέθηκε χτυπημένη με τσεκούρια για να φανεί ότι το φορτηγό το βούλιαξε το πλοίο. Το πλοίο αυτό ήταν εκτός πορείας. Δηλαδή, όταν ένα πλοίο με εξειδικευμένο πια πλήρωμα τόσο μεγάλο βρίσκεται εκτός πορείας, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι ο καθορισμός της πορείας, ο σωστός. Και ένα δεύτερο, απάνω στην ίδια απάντηση, που έμεσα σχετίζεται με αυτό, όχι άμεσα όπως αυτό που λέμε τώρα, ότι δηλαδή μια μικρή απόκληση βγάζει το πλοίο αλλού, αυτό είναι άμεση συνέπεια. Μια άμεση προσοχή, χρειάζεται το εξής πράγμα. Το πλοίο, ακόμα και αν, προφανώς ξέρουν αυτά που λέμε τώρα, πολύ καλύτερα είναι ναυτικοί και όλα αυτά, το πλοίο, λόγω του κυματισμού του μεγάλου, λόγω του διατυχισμού, αυτό που λέμε μπότζι στην καθομιλουμένη την ορολογία, λόγω του διατυχισμού, πολλές φορές το πλοίο ξεσέρνει. Δηλαδή ξεσέρνει, θα πει, πηγαίνει προς το βορρά, όπως ξεκίνησε να πηγαίνει, παράδειγμα λέμε τώρα το βορρά, αλλά ο διατυχισμός, το μπότζι, το έχει φέρει δίπλα, σε μια παράλληλη γραμμή νοητή να πηγαίνει. Όταν λοιπόν ξεσέρνει, όπως λέγεται, το πλοίο, αυτό πρέπει κάθε λίγα μίλια να γίνεται διόρθωση, όπως λέγεται, δηλαδή να επαναφέρεται το πλοίο στην κανονική του πορεία. Και αυτό το κάνει πάντοτε ο αξιωματικός βάρδιας. Επειδή ο πλοίαρχος, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι 24 ώρες τη γέφυρα, και μάλιστα δεν κάνει και τέτοιου είδους υπηρεσία ο πλοίαρχος. Είναι οι τετραωρίες αυτές των υποπλοιάρχων, των αντιποπλοιάρχων κτλ. Πρέπει μια από τα καθήκοντα του αξιωματικού γέφυρας είναι να παρακολουθεί συνέχεια εάν το πλοίο είναι απάνω στη γραμμή που χάραξαν στην έναρξη της διαδρομής και να δίνει τις κατάλληλες εντολές στον τιμονιέρι, στον πιδαλιούχο να επαναφέρει το πλοίο στη θέση του. Εδώ είναι μερικά εξαιρετικά συμβάντα ενδιαφέροντα, αλλά μην τα πούμε τώρα. Τώρα, να συνεχίσουμε λίγο αυτό που λέγαμε πριν. Άρχισαν λοιπόν σιγά σιγά να οργανώνονται πια
οι πλοές αυτοί, οι εμπορικοί αυτοί πλοές να οργανώνονται πια, να γίνονται σωματεία, συσσωματώ, όχι με την έννοια που ξέρουμε σήμερα τη σημερινή, να γίνονται συσσωματώσεις, ας πούμε, των ναυτικών, συσσωματώσεις των χρηματοδοτών, να οργανώνονται λιμεναρχία και τα λοιπά που σήμερα είναι αυτονόητα, τότε δεν ήταν. Και διασώζεται ο πρώτος ναυτικός κανονισμός, ο οποίος είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά θα δούμε τώρα 2-3 μόνο πράγματα του κανονισμού αυτού, γιατί ως κανονισμός είναι εκτεταμένος και έχει και πάρα πολλά μέσα, περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία που ίσως λίγο για όποιον δεν είναι ναυτικό ίσως να μην ενδιαφέρουν και τόσο πολύ, αλλά θα δούμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον από κοινωνικής απόψεως. Δηλαδή, στα Ιόνια νησιά, επειδή ήταν Ιταλοί και τα λοιπά, και υπήρχε η λεγόμενη Ιόνιος πολιτεία, πέρασαν Άγγλοι, πέρασαν Ιταλοί, πέρασαν στα χρόνια τα δύσκολα της τουρκοκρατίας εδώ πέρα, δηλαδή πέρασαν και λαοί που ήταν πολύ μπροστά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν και πιο πρώιμη η πρόοδος στην ναυτιλία. Νησιά ήταν, Ιταλία απέναντι, ήταν πολύ πιο εύκολη η αύξηση της ναυτιλίας. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν ίσως τώρα να δούμε λίγο ένα-δύο εδάφια εξαιρετικά ενδιαφέροντα, κοινωνικά, όχι τεχνικά, από τον κανονισμό αυτόν. Ας δούμε λίγο την πρώτη εικόνα εκεί πέρα. Κανονισμός λοιπόν της Ιωνικής Πολιτείας. Για να δούμε τον κανονισμό της Ιωνικής Πολιτείας. Να το δω εγώ από εδώ και εσείς από εκεί. Μετά της προσδιορισμένης δαπάνης των δικαιωμάτων για τους κονσόλους, υποκονσόλους και ενεργούς της αυτής πολιτείας. Δηλαδή και τι δικαιώματα πρέπει να πάρει ο πρόξενος, ο υποπρόξενος κτλ. Εν Κερκύρα 1805, εν τιτουγένους τυπογραφία. Ο κανονισμός λοιπόν είναι ο πρώτος που υπάρχει, που σώζεται, του 1805. Και όπως βλέπετε εδώ, παίρναν τότε δικαιώματα οι πρόξενοι και οι υποπρόξενοι για τις δουλειές που κάνανε στην Κέρκυρα. Το μόνο που εγώ έχω μια έτσι απορία είναι της Ιωνικής, επειδή το Ιόνιο, ο Ιωνικός εκεί και τα λοιπά, το Ιόνιο πέρα και τα λοιπά, γράφεται με όμικρον, ενώ η Ιωνία γράφεται με ωμέγα, το έχουν εδώ με ωμέγα. Δεν είναι όμως από την Ιωνία που ξέρουμε, είναι από το Ιόνιο Πέλαγος και βλέπετε και από κάτω εν Κερκύρα. Τέλος. Να δούμε αμέσως μετά, αλλά για ένα λεπτό μόνο, για ένα λεπτό είναι ακροατές στη γραμμή, ας δούμε τι λένε εκείνοι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, κύριε Λογοθέτη, καλησπέρα. Χαίρετε. Και πάλι. Είμαι ο πρώτος ακροατής που πήρα. Θέλω να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου που είπε πόσες μοίρες είναι η απόκληση. Η απόκληση του πραγματικού βορρά με το μαγνητικό. Ναι. Όντως είναι λίγες μοίρες, αλλά θέλω να απαντήσω τον κύριο ότι αυτό το πράγμα διαφέρει σε όλα τα μήκη και πλάτη του της γης. Δηλαδή στους ναυτιλιακούς χάρτες που είχαμε στα βαπόρια επάνω, έγραφε επάνω πόσο είναι η μαγνητική απόκληση εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, και όταν παίρναμε την παραλλαγή της Πηξίδος που λέγαμε εμείς, με τη δύση του ηλίου ή με κάποιο αστέρι, το συγκρίναμε αυτό με τη μαγνητική αποκλίση και επίσης το συγκρίναμε, παίρναμε αυτή την παραλλαγή και τη διόρθωση με τη γυροσκοπική πηξίδα, η οποία ήταν πολύ πιο ακριβής. Ήταν περίπου μία μοίρα διαφορά ή μία μισή σύνυπλην ήταν η γυροσκοπική. Ναι. Και εκεί γινόταν η διόρθωση της μαγνητικής. Σωστό. Βέβαια. Λοιπόν, ναι, σας ακούω. Ναι, βέβαια, μόνο έτσι και υποτύπων, όχι ότι γίνονταν στην πραγματικότητα. Θα έχετε ακούσει και αυτό του ένα στίχο από τα πολλά του Καβαδία, που αναρωτιέται ο αξιωματικός Βάργας μέσα στη νύχτα που τάχασε ο άνθρωπος. Ναι. Τι γινόταν, και λέει: Ο μπούσουλας είναι που στρέφει ή το καράβι. Ή το καράβι, ναι. Θα το έχετε ακούσει αυτό, ίσως. Το μπούσουλα εννοούσε τότε μάλλον τη μαγνητική. Την πηξίδα, ναι, αλλά ίσως δεν ήξερε αν πραγματικά έχει τρελαθεί η πηξίδα ή πραγματικά γυρνάει το καράβι. Ακριβώς. Και λέω μπούσουλα, μέσα σε τρομερή θύελα βέβαια. Παίζει ρόλο και ένα μεταλλικό να είχε στη τσέπη του αξιωματικός φυλακής, κάτι μεταλλικό, ένα πιρούνι. Ναι. Μπορούσε να επηρεάσει τη μαγνητική πηξίδα. Να εξέτρεπε την πηξίδα, αλλά εκεί ήταν από μεγάλο, εκεί η εκτροπή, όπως φαίνεται από το ποίημα ολόκληρο, τώρα δική μου ερμηνεία, ίσως ήταν από ηλεκτρομαγνητική επιρροή, δεν ήταν από πυρούνι και από τέτοια. Ναι, ακριβώς, γίνεται. Και τάχασε αυτός, κατά το ποίημα βέβαια, και δεν ήξερε μέσα στη νύχτα. Η γυροσκοπική πηξίδα μπήκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, ναι. Και τότε γινόταν οι διορθώσεις και οι ακριβείς
και η ακριβής διορθώση της μαγνητικής πυξίδας. Βέβαια. Γινόταν ο υπολογισμός. Διαφέρει ο μαγνητικός βόρας με τον, πραγματικό. Με τον πραγματικό. Διαφέρει ανάλογα με το μήκος και πλάτος της γης. Ανάλογα με τις συντεταγμένες που βρίσκεται το πλοίο. Συντεταγμένες, ναι, και το αναφέρουν οι ναυτιλιακοί χάρτες. Να είστε καλά. Θέλω να απαντήσω στον κύριο. Ναι, πολύ καλά κάνατε. Αλλή μόνο. Ναι, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Γεια σας. Ναι, να είστε καλά. Πραγματικά λοιπόν, εννοείται, δεν το σκέφτηκα να σας το πω. Πραγματικά βέβαια η απόκληση είναι μικρή, στην πορεία γίνεται επικίνδυνη κτλ. Αλλά πάρα πολλά μεγέθη, όχι μόνο αυτό για το οποίο έδωσε τη διευκρίνηση ο κύριος και καλά έκανε, είναι πάρα πολλά μεγέθη στην ναυτιλία που εξαρτώνται από τις συντεταγμένες στις οποίες βρίσκεται το πλοίο. Σε ποιο σημείο δηλαδή του πλανήτη, της γήινης σφαίρας, βρίσκεται το πλοίο. Και πραγματικά το πιο φανερό παράδειγμα είναι αυτό που είπα. Είναι και πάρα πολλά άλλα θα μπορούσα να σας πω τώρα. Αν πηγαίνει πάνω από τον Ισημερινό ή κάτω προς το Νότιο Πόλο και ξέρω χίλια μύρια τέτοια είναι. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό, ίσως επειδή μιλάμε και γι' αυτό, είναι αυτό που λέει ο κύριος. Δηλαδή μια απόκληση. Δηλαδή, εάν βλέπω εγώ τώρα δύο ανθρώπους μακριά από μένα, να κάθεται ο ένας δίπλα στον άλλον, τους βλέπω όπως κάθονται. Εάν πάω 100 μέτρα παραπέρα, θα τους βλέπω διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή πολλές μετρήσεις των πλοίων έχουν να κάνουν με τη θέση του πλοίου. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος. Δηλαδή, σωστό αυτό, συμφωνώ, απλώς δεν σκέφτηκα να το πούμε. Απλώς εγώ το πήγα στον κίνδυνο την ερώτηση του πρώτου κυρίου και νόμιζα για τον κίνδυνο και γι' αυτό σας είπα μικρή με απόκληση, μεγάλος δε ο κίνδυνος. Γι' αυτό όμως που είπε τώρα ο κύριος, τώρα είναι εύκολο, έπρεπε τότε λοιπόν να ξέρουν οι ναυτικοί να βγάζουν στίγμα. Γιατί ακριβώς απάνω στο ακριβές στίγμα του πλοίου βασίζονται ένα σωρό άλλοι υπολογισμοί. Αυτό που είπε ο κύριος, που είμαστε. Από το που είμαστε ξέρουμε που πηγαίνουμε, που εκεί ξεκινάει. Πέραν δε των άλλων, πρόσθετο τώρα άσχετο βέβαια με τον πραγματικό ή μαγνητικό βορρά, στις μεγάλες βέβαια αποστάσεις, πρέπει το πλοίο να ξέρει το στίγμα του, το ακριβές. Όχι μόνο για να αποφύγει φάλους και ξέρω εγώ τι πράγματα τα οποία δεν φαίνονται και εύκολα ή είναι νύχτα και δεν τα βλέπει. Και είναι οι κανόνες αποφυγής συγκρούσεως. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις που είσαι, άμα δεν ξέρεις που είσαι, πήγαινες και λίγο στην τύχη. Και αντίγει και απέναντι σε ένα πέρασμα, σε μια αυτή να πούμε, να μην ξέρει και εκείνος, να μην είναι έμπειρος και εκείνος. Συγκρούστηκαν δύο μεγάλα. Ένα Στοκχόλμη το ένα και το άλλο, πώς λεγόταν, πνίγηκαν ένα σωρό άνθρωποι. Το Στοκχόλμη ήταν το επιβατικό και το άλλο μαζί. Βυθίστηκαν και πνίγηκαν ένα σωρό άνθρωποι μέσα σε ένα στενό, γιατί και οι δύο πλοίαρχοι, το Στοκχόλμη συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Και πνίγηκαν αυτοί τώρα. Πώς το λέγανε το άλλο, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Ναυάγια δηλαδή, τα οποία είναι τελείως αδικαιολόγητα και προφανώς γίνονται από απειρία ή από απροσεξία. Το άλλο το ναυάγιο τώρα που έπεσε εδώ στις πόρτες στην Πάρο. Απάντησε στο βράχο και πνίγαν 80 άνθρωποι μέσα στην Ελλάδα. Καλοκαίρι, με καιρό αίσιο, με μπουνάτσα, πάει και έψε ένα οχηματαγωγό, το Σάμινα, πάνω σε ένα βράχο στην Πάρο. Το θυμάστε τώρα. Γιατί, τέλος πάντων, έχουν τιμωρηθεί με τις ποινές που τιμωρήθηκαν οι καπιταναίοι αυτού του πλοίου και αξιωματικές, μην τους στενοχωρούμε ακόμα παραπάνω, αλλά ένα μόνο θα σας πω. Αυτό το ναυάγιο ήταν αδικαιολόγητο τελείως και για έναν απλό άνθρωπο. Που δεν ήταν ναυτικός, αν ήταν πάνω στη γέφυρα και έβλεπε, δεν θα γινόταν. Πώς του κάνανε αυτό ναυτικοί και πνίξαν 80 ανθρώπους, είναι άλλη ιστορία, μην την πούμε τώρα. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, για να δούμε τώρα όσο προλάβουμε βέβαια, λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει ο πρώτος κανονισμός, ο οποίος αφορά πολλά πράγματα. Να δούμε τώρα ένα από τα πολλά που αφορά τον πλοίαρχο. Να δούμε την επόμενη εικόνα. Λοιπόν, κανονισμός και διόρθωση και τα λοιπά. Για να δούμε λίγο εδώ τώρα. Εδώ λοιπόν εξηγεί πόσο χρήσιμη είναι η ναυτιλία αρχικά. Και δείτε τώρα, η Επιτροπή Κομισιόνη της Γενικής Κυβερνήσεως, εδώ τα μισά βέβαια πολλά από αυτά είναι ιταλικά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα καταλάβουμε. Η ναυτιλία, παρένθεση, ναυικατσιόνε, δηλαδή, κοιτάξτε εδώ που σας έλεγα πριν για τη γλώσσα. Φοβούνται ότι η λέξη ναυτιλία θα παραξενέψει τους πλοιάρχους και τους ναυτιλόμενους. Και το βάζω και στην παρένθεση να το καταλάβουν ναυικατζιόνε. Η ναυτιλία λοιπόν είναι ναυικατζιόνε, όπου με αγαθοποίηση εξαπλώνει την πραγματεία και είναι μια αέναος πηγή του πλούτου εις κάθε γένος και εις κάθε επικράτεια,
θεωρήθη πάντοτε, θεωρείται και σήμερον, την σήμερον, και διαφεντεύεται με την μεγαλύτερα φροντίδα, επιμέλειαν και ζηλοτυπίαν από όλες τις δυναστείες και ποτέντζες, όπου έχουν τα μέσα να μπορούν να την μετέρχονται και να την καλλιεργούσουν. Λέει λοιπόν πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η ναυτιλία. Λέει λοιπόν με λόγια των χρόνων εκείνων, αυτό που σας έλεγα εγώ τώρα, για το τι συνέβη με την ναυτιλία εκείνα τα χρόνια. Συνέβη όπου με την βοήθεια και με το μέσο της ναυτιλίας και της εμπορίας, μικρές και πτωχές επικράτειες ή εκαταστάθησαν πλούσιες ή έγιναν δηλαδή πλούσιες και ανθυρές και άλλες πάλι μεγάλες επικράτειες εκαταστήθησαν τόσο περισσότερο πλουσιότερες και δυνατότερες. Δηλαδή από την ναυτιλία πολλές μικρές δυνάμεις έγιναν μεγάλες και πολλές μεγάλες δυνάμεις έγιναν ακόμα μεγαλύτερες. Εξηγεί λοιπόν εδώ γιατί είναι τόσο σπουδαία η ρύθμιση πλέον αυτού του μέσου που λέγεται ναυτιλία. Αν ίσως λοιπόν είναι αναντήρητον ότι τούτο το μέσο το πολύτιμο της ανθρωπίνης, ας το πάρουμε νομίζω, ναι, ας το πάρουμε, το δούμε από εδώ. Αν ίσως λοιπόν είναι αναντήρητον, επειδή λοιπόν είναι σίγουρο, ότι τούτο το μέσο το πολύτιμο της ανθρωπίνης φιλοπονίας είναι η πρωτίστη δύναμη και επιστήριγμα κάθε δυναστείας, κάθε δηλαδή οργανωμένο κράτος, πρέπει να υποχρεώσει και να ενασχολήσει τις πλέα υψηλές φροντίδες της συνεδρίας, παρένθεση, φιδεραδίβο κονσέσο, και στα ιταλικά τώρα η εξήγηση, ή στο να παρακινήσει και να το εμψυχώσει με όλη την ενέργεια και θερμότητα, δια την λαμπρότητα, την στολή και την επίδοση και αύξηση της νεογεννημένης πολιτείας μας. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση, αλλά εν προκειμένου εμείς, να το ενισχύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, ώστε και τα λοιπά. Τα ειδικά μας νησία, τα νησιά μας λοιπόν, πρέπει να κάνουν αυτό. Αυτό είναι μια θαυμάσια εισαγωγή, η οποία παρά το ότι είναι σε γλώσσα έτσι, εμένα μου φαίνεται κατανοητή, δεν είναι και τόσο δηλαδή παλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει και καμιά λέξη να διορθώνουμε, είναι τόσο κατανοητή, αλλά δείχνει τόσο ανάγλυφα τη θέση πια της ναυτιλίας για το γένος τότε, που πραγματικά αξίζει να το δούμε αυτό βέβαια. Από ό,τι βλέπω τώρα σε ένα λεπτό πρέπει να σταματήσουμε, δεν θα το δούμε τώρα. Θα το δούμε την επόμενη Δευτέρα μαζί και με άλλα πράγματα. Γιατί δεν προλάβαμε σήμερα να δούμε κάτι, να δούμε μια εξαιρετική φάση, επόμενη φάση του θέματος αυτού, την ανακάλυψη και την εισαγωγή, όπως σας είπα ακροθυγώς, του ατμού. Του ατμού. Ξαφνικά λοιπόν εφευρέθηκε ένα μέσο πρόωσης των πλοίων με τον ατμό. Οπότε τεράστιες επιχειρήσεις ναυτιλιακές εμπορίου κτλ. Αντιμετώπισαν αρχικά τρομερό πρόβλημα και στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Γιατί δεν υποχρέωνε κανένας βέβαια, δεν έπιανε με το ζόρι κάποιον πλοιοκτήτη ενός μπρικιού, μιας μπρατσέρας ή ενός τρεχαντηριού να βάλει μηχανή, να του κάνει ατμοκίνητο, δεν τον υποχρέωνε κανένας, αλλά όταν το ατμοκίνητο πήγαινε στο 1/10 του χρόνου που ήθελε να πάει το ιστιοφόρο, πήγαινε με σιγουριά, διότι φυσούσε δεν φυσούσε άνεμος το ατμοκίνητο, το ατμόπλιο να πούμε και το πιο σωστό, πήγαινε από εκεί και πέρα. Ο ανταγωνισμός ήταν τέτοιος που χωρίς κανείς να υποχρεώσει κανένα να υποστείλει τα πανιά και να κλείσει την επιχείρηση, κλείσαν αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη στροφή, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα όμως, η οποία στροφή έδωσε νέα όθηση στην ναυτιλία ανεξαρτήτως προσώπων. Δηλαδή μπορεί κάποιοι που ασχολούνται μόνο με την ιστιοφόρο ναυτιλία και δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα πλοία, η αλήθεια είναι μπορεί να έπεσαν έξω κατά το διλεγόμενο. Όμως συνολικά η ναυτιλία δέχτηκε μια τεράστια όθηση, η οποία ήταν αυτή η όθηση που την έφερε εδώ πέρα, που είναι σήμερα η ναυτιλία. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κεφάλαιο και κοινωνικά. Κάτι τέτοιες ανακατατάξεις έχουν και την κοινωνική της παράμετρο, αλλά τώρα 11 παρατέταρτο, ούτε έτσι ενδεικτικά δεν μπορούμε να το πούμε. Θα σταματήσουμε συνεπώς εδώ πέρα, βλέποντας βέβαια και το ενδιαφέρον σας, γιατί προσπαθούμε ακόμα και τα ακραία τεχνικά να τα πούμε έτσι εύληπτα. Βλέποντας και το ενδιαφέρον σας λοιπόν, θα συνεχίσουμε το ίδιο θέμα και την επόμενη Δευτέρα, ώστε κατά κάποιον τρόπο, όσο μπορούμε τόσο μεγάλα θέματα, να το ολοκληρώσουμε. Σταματώντας εδώ πέρα, ευχαριστώ που παρακολούθησατε την εκπομπή αυτή. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας σε ένα τεχνικό θέμα. Ανανεώνοντας τη συνάντησή μας, σταματούμε εδώ.
Και επί του παρόντος, εύχομαι καλό σας βράδυ, καλό σας ξημέρωμα.